Καλή σας μέρα και πάλι. Η επόμενη συνεδρία θα είναι με δύο πάλι ομιλητές, τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Καλλιδόνη, και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τον αυτοσυγκρατούμενο καθετήρα. Κόλπα, πότε, αν, πολλές ερωτήσεις, πολλές απόψεις, πολλές διενέξεις. Έτσι, ας ξεκινήσουμε. Συνάδελφοι. Λοιπόν, καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, για την εξαιρετικά τιμή πρόσκληση να με καλέσει στο σχολείο. Λοιπόν, με τον Παναγιώτη τον Καλλιδόνη θα προσπαθήσουμε σχετικά σύντομα να παρουσιάσουμε κάποια τρίξ σε κάτι φαινομενικά εύκολο, αλλά κάποιες φορές έτσι μπορεί να ζωρίσει. Λοιπόν, τοποθέτηση pigtail, έτσι. Είναι μία βασικότατη ουρολογική πράξη. Όλοι οι ουρολόγοι την έχουν κάνει, την κάνουν λιγότερο ή περισσότερο, έτσι. Συνήθως είναι κάτι το σχετικά απλό, δηλαδή στο 80% των περιπτώσεων μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια, αυτή η πολύ απλή διαδικασία αρκετές φορές μπορεί να γίνει εφιάλτης. Έτσι, μιλάμε για κακό εφιάλτη, όχι απλό εφιάλτη. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά πράγματα, πώς θεωρούμε ότι πρέπει να στηθεί το χειρουργείο και μετά θα προχωρήσουμε σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Λοιπόν, καταρχήν. Να σε διακόψω, Αναστάση. Βεβαίως. Να ρωτήσουμε πόσοι συνολικά βάζουν pigtail με ακτινοσκόπηση από το ακροατήριο. Θα το πάμε ανάστροφα, γιατί θα είναι περισσότεροι. Πόσοι βάζουν χωρίς ΣΥΑΡΜ. Πιο πολύ. Μισή, έτσι. Μάλιστα. Okay, ωραία. Θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερωτηματικό αυτό στο τέλος της ομιλίας σας. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Το υπάρχει θέση στο να μπαίνει pigtail χωρίς ΣΥΑΡΜ σήμερα. Και αν ναι, πώς. Ωραία. Πιστεύω θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα βασικά, έτσι. Θα πρέπει το τραπέζι το οποίο να έχουμε να είναι μεγάλο, να τα χωράει όλα. Λοιπόν, πάντα αποστηρωμένο πεδίο στο τραπέζι, έχουμε την διουρηθρική ποδιά μίας χρήσεως, αποστηρωμένες ποδιές για τους χειρουργούς, τα απαραίτητα μανίκια, σύστημα ορού νερού με αποστηρωμένες γάζες, νεφροειδές με νερό και σκιαγραφικό, τα σύρματά μας, διάφορα σύρματα θα τα δούμε και φυσικά το κυστεοσκόπιό μας. Λοιπόν, πολύ πολύ βασικά πράγματα. Το κυστεοσκόπιο θα δούμε και το rigid κυστεοσκόπιο, το semi-rigid κυστεοσκόπιο και το EFCAM το κυστεοσκόπιο με το SIF, με το obturator, τις οπτικές 30 και 70, συνήθως τις 30, με τη γέφυρα για να μπορούμε να τοποθετήσουμε ό,τι θέλουμε διαμέσου του κυστεοσκοπίου και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και λαβίδα σύλληψης. Έτσι, πολύ βασικό, και λαβίδα σύλληψης η οποία να δουλεύει. Την ελέγχουμε πάντα πριν ξεκινήσουμε. Πώς είναι η αίθουσα, πώς θα πρέπει να τα στήσουμε, όπως, έτσι, μπορεί να έχουμε μικρές αίθουσες, μπορεί να έχουμε μεγάλες αίθουσες, τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει το τραπέζι να είναι κάτω από το αριστερό πόδι του αρρώστου, ώστε όλα μας τα εργαλεία να μπορούμε να τα έχουμε στο δεξί μας χέρι. Οι οθόνες θα πρέπει να είναι και αυτές στην αριστερή πλευρά του ασθενούς. Θεωρούμε ότι εργονομικά είναι η καλύτερη διάταξη και φυσικά όλες οι οθόνες να είναι στην ίδια πλευρά. Καλό θα είναι να μην έχουμε τον πύργο αριστερά της οθόνης του ΣΥΑΡΜ δεξιά, ώστε να κάνουμε άσκοπες κινήσεις. Καλό θα είναι οι οθόνες να είναι η μία δίπλα στην άλλη. Εξαρτάται βέβαια από τις δυνατότητες της αίθουσας. Θα πρέπει οι κινήσεις μας να είναι εύκολες, δηλαδή να μην χάνουμε χρόνο με άσκοπες κινήσεις. Να ρωτήσω κάτι, γιατί τα κυστεοσκόπια τα αναλύσαμε ουσιαστικά από ό,τι βλέπω. Στους ανθρώπους που είναι από κάτω, θα ρωτήσει κάποιος. Εγώ βάζω το pigtail με 30 χωρίς αλμπαράν. Ο άλλος θα σου πει, εγώ χρησιμοποιώ αλμπαράν και 70. Ναι.
Τι συστήνουμε στον κόσμο, ποιο είναι το σωστό, υπάρχει σωστό, υπάρχει λάθος. Εγώ αυτό θα έλεγα. Έτσι. Δεν ξέρουμε κατά πόσο πολλοί έχουν εκπαιδευτεί με την 70, χρησιμοποιούν την 70. Τι προτέρημα μπορεί να έχει μια 70 σε σχέση με μια τοποθέτηση ενός πικτέλ σε έναν ασθενή που δεν μπορεί να το κάνει με την 30, υπάρχει κάτι. Πόσοι χρησιμοποιούν 70, πόσοι χρησιμοποιούν. 70 ποιοι χρησιμοποιούν, ναι, με Αλμπαράν. 30, όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Ο λόγος ποιος είναι. Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό, γιατί εμείς ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με τις 30, έτσι παρόλο που υπάρχει η 70, δεν χρησιμοποιούμε, δηλαδή, πού θα μπορέσει να μαζεύει καλύτερο πεδίο, έτσι βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα. Απλά δεν την χρησιμοποιούμε. Οπότε έτσι, αυτό που... Αυτό... Και πώς είναι καθαρά θέμα συνήθεια στο πώς το μάθω καθένας ή ότι δεν δίνουμε και πολύ σημασία αν είναι 30 ή 70. Δηλαδή έτσι... Ένας ασθενής που είχε ένα τεράστιο μέσο λοβό, ας πούμε. Ένα στόμιο που είναι από κάτω του. Μπορείτε να την προσπελάσετε καλά με την 30. Γι' αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις σίγουρα θέλει την 70. Απλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα προσπάθειας. Το πρόβλημα είναι ότι στα νοσοκομεία μας δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις τέτοιες. Και η νοσηλεύτρια, εμάς, ας πούμε, στο δικό μας, χρόνια έτσι το μάθαμε. Μηδέν μπαίνεις, 70 βάζεις το τέτοιο. Εγώ θέλω να καταλήξω στο εξής. Γιατί υπάρχουν άλλα νοσοκομεία που μπαίνουν με 30 και συνεχίζουν με 30. Έτσι. Υπάρχει ένα προτέρημα στις 70 κάπου. Και πιστεύω ότι τελικά ένας τεράστιος μέσος λοβός με ένα στόμα που είναι από κάτω, μάλλον η 70 το διαχειρίζεται λίγο πιο καλύτερα. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι με την 70 βάζοντας το Αλμπαράν σε κάποια περιστατικά που χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη πίεση για να σπρώξουμε το πικτέιλ πάνω, με μια μικρή κατάσπαση του Αλμπαράν, βλέποντας σωστά το στόμιο και ευθυγραμμίζοντας το πικτέιλ, μπορούμε να δώσουμε λίγο παραπάνω δύναμη και να ξεπεράσουμε ένα σημείο στενό. Αυτό νομίζω είναι ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει 70 σε συνδυασμό με το Αλμπαράν. Με το EFCAM το που λέτε, μπορούμε να καθετηριάσουμε εύκολα το στόμιο. Δηλαδή θέλει ειδική εκπαίδευση αυτό το πράγμα. Γιατί το EFCAM το κυστοσκόπιο είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ, γιατί σπάνε τα εύκαμπτα και είναι. Αλλά για τον ασθενή δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι εύκολο όμως να μάθει κάποιος να βάζει. Λοιπόν. Να καθυτηριάζει στόμιο με το εύκαμπτο. Λοιπόν. Τα παιδιά θέλουν να μάθουν. Είναι εύκολο να το κάνουν. Όπως σε όλα τα πράγματα χρειάζεται εκπαίδευση. Ναι, με λίγες φορές το εύκαμπτο κυστοσκόπιο έτσι είναι ένα αρκετά στιβαρό εργαλείο. Τώρα, ναι, σπάει όντως. Αλλά με μια μικρή εκπαίδευση, δηλαδή με 10-15 φορές κάποιος που θα το χρησιμοποιήσει θα μπορέσει να προσανατολιστεί, μετά ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Έτσι, συνήθως δεν έχεις πρόβλημα με το εύκαμπτο κυστεοσκόπιο. Έτσι. Αλλά ότι σπάει, ναι. Όμως σπάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μια παρέμβαση, ναι. Προσωπικό, 70 με βοηθάει πάρα πολύ και σε κάποιες γυναίκες με κυστεοκύλη. Μου κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαδικασία. Άρα δεν έχει νόημα κάποιος να μπορεί να διαχειρίζεται και τις δύο οπτικές. Αυτό θέλω. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι τι είναι το 6-26 που λέμε συνήθως. Ποιο είναι το υδρόφυλλο σύρμα, τι είναι το νούμερο, το 0,035 τι είναι, ίντσες. Πόσο αυτό σε χιλιοστά, σε εκατοστά, πόσο είναι. Λέμε να φέρουμε ένα PTFE. Τι είναι το PTFE. Έτσι, αυτά θα πρέπει λίγο να τα δούμε. Οδηγό σύρμα. Το οδηγό σύρμα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, μας δίνει προσπέλαση στο ανώτερο ουροποιητικό, είτε ανιούσα, είτε κατιούσα. Με το οδηγό σύρμα μπορούμε να κατευθύνουμε, να οδηγήσουμε εργαλεία, ενδοσκόπια, καθετήρες. Το θέλουμε για να έχουμε ανά πάσα στιγμή μια ασφαλή πρόσβαση, προσπέλαση στο ανώτερο ουροποιητικό. Έτσι, φυσικά είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε. Και πρέπει, το ιδανικό είναι να υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε σύρματα και υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε σύρματα στην αγορά με πολύ μεγάλες διαφορές σε μήκος, σε επένδυση, σκληρότητα και σε διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Το ιδανικό σύρμα, έτσι, καλό θα είναι να είναι πλήρως ατραυματικό. Αυτό δεν ισχύει, έτσι. Θα πρέπει να απαιτεί λίγη δύναμη για κάμψη, πολύ δύναμη για να τραυματίσει. Πιστεύουμε ότι το άκρο του θα πρέπει να είναι υδρόφυλλο, ώστε να μπορεί να παρακάμψει το εμπόδιο που θέλουμε να παρακάμψουμε. Και αρκετά ισχυρό στον κορμό του, ώστε πάνω σε αυτό να μπορούμε να φορτώσουμε ό,τι θέλουμε να φορτώσουμε. Εργαλεία, καθετήρες ή οτιδήποτε. Τώρα, εδώ θέλω να το συζητήσουμε. Εμείς χρησιμοποιούμε
όχι αποκλειστικά, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, το σύρμα, το sensor, μας έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει βέβαια ποικιλία και σε άλλα, το ξαναλέω, έτσι. Είναι ένα υβριδικό σύρμα με διάμετρο λίγο μικρότερη του ενός χιλιοστού. Θέλουμε να έχει αρκετά μεγάλο μήκος, υδρόφιλο άκρο ατραυματικό. Εμείς συνήθως χρησιμοποιούμε τα 5 εκατοστά. Και ο κορμός του είναι αρκετά ισχυρός, έχει πυρήνα νητινόλης, επικάλυψη με ατσάλι και εξωτερικά είναι το PTFE. Το Roadrunner πιστεύουμε ότι και αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό σύρμα. Τι σύρματα χρησιμοποιείτε, εδώ θέλουμε λίγο σχόλιο, λίγο συζήτηση. Να κάνω εγώ μια διευκόλυνση. Sensor και Roadrunner είναι εμπορικά ονόματα. Έτσι. Μην κολλάμε στα εμπορικά ονόματα. Ακριβώς, ναι. Να κολλήσουμε στη λογική. Υπάρχουν υδρόφυλλα σύρματα και μη υδρόφυλλα σύρματα. Τα υδρόφυλλα σύρματα είναι μαλακά υδρόφυλλα σύρματα και σκληρά υδρόφυλλα σύρματα. Όλα έχουν υδρόφυλλο μαλακό άκρο. Ένα υδρόφυλλο σύρμα, τι σημαίνει, γιατί το θέλουμε το υδρόφυλλο σύρμα. Γιατί χρησιμοποιούμε υδρόφυλλο σύρμα και δεν βάζουμε κατευθείαν ένα σκληρό σύρμα μέσα. Ποιος είναι ο ρόλος, ποιος θα μας πει. Γιατί το χρησιμοποιούμε, διευκολύνετε τους λίγο. Παναγιώτη, γιατί χρησιμοποιούμε ένα υδρόφυλλο σύρμα. Γιατί το υδρόφυλλο σύρμα πρακτικά μας δίνει δυνατότητα να γλιστράει πάρα πολύ εύκολα και να ξεπερνάει οποιοδήποτε στενόμα λίθο πολύ πιο εύκολα. Είναι πολύ πιο ευέλικτο σύρμα. Ποια η προϋπόθεση? Το μαλακό υδρόφυλλο σύρμα. Ποια η προϋπόθεση και για να γλιστράει το υδρόφυλλο σύρμα. Είναι επειδή έχει την επικάλυψη την υδρόφυλλη. Η προϋπόθεση ποια είναι. Και να είναι, είναι βρεγμένο. Εννοείται ότι πρέπει να είναι το βρεγμένο. Το βρέχεις μια φορά και είναι πάντα υδρόφυλλο. Πάντα δεν είναι και γι' αυτό δεν ξαναχρησιμοποιούμε ποτέ τα υδρόφυλλα σύρματα. Το βάζεις στο τραπέζι σου. Όταν το περάσεις μια φορά, αν μείνει για παράδειγμα απ' έξω το σύρμα από τον ασθενή για μερικά λεπτά, γιατί κάνουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία, αυτό το τμήμα που μένει απ' έξω στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα κάθε φορά πρέπει να έχουμε μια γάζα με νεράκι και αντιστοίχως να υδροφυλιάζουμε το σύρμα, όπως λέμε. Ωραία. Πάνω σε αυτό, ναι. Γάζα με νερό. Το άλλο κόλπο που μπορούμε να κάνουμε είναι με μια σύρβια 24 να το βρέχουμε από πάνω. Έτσι, γάζα, ίσως κάποιες φορές, έτσι, λίγο να μας χαλάσει την Είπατε ότι υπάρχουν διάφορα μήκη. Τι μήκη υπάρχουν, δηλαδή, γιατί υπάρχουν διάφορα μήκη. Συνήθως, το πιο συνηθισμένο μήκος είναι στο 1,5 μέτρο. Το 1,80 για ποιους είναι. Συνήθως έχουμε και κάποιους ψηλούς. Όχι, το 1,80 είναι κυρίως για τους επεμβατικούς ακτινολόγους και τους καρδιολόγους. Δεν είναι για μας. Άλλο αν το παίρνουμε κι εμείς γιατί μαζί. Πολλές φορές το προσωπικό το οποίο είναι στην αίθουσα μαζί μας δεν μπορεί να γνωρίζει. Έτσι, επειδή χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, πρέπει να έχουμε προσωπικό το οποίο να ξέρει ακριβώς τι έχουμε, πότε το χρησιμοποιούμε. Όχι να έχω αυτό, δες γιατρέ, τι είναι και παίζουμε αν σου κάνει. Συνήθως είναι κάτι. Επίσης, ένα άλλο θέμα που υπάρχει. Είναι ότι αν χρησιμοποιείς ένα σύρμα μίας εταιρείας και πας να βάλεις ένα πικτέιλ μιας άλλης εταιρείας, μικρό, δεν ρολάρει πάνω. Έτσι. Λοιπόν. Δηλαδή, αν βάλεις το sensor που λέει εδώ πέρα που είναι της Boston Scientific και πας να βάλεις της Cook ένα πεντάρι, δεν ανεβαίνει επάνω και αναγκάζεσαι και το αλλάζεις σε Roadrunner. Αυτά, παιδιά, πρέπει να γνωρίζετε τα σύρματα και τα υλικά σας. Έτσι. Άρα, την επιλογή που πρέπει να κάνετε είναι σύρμα υδρόφυλλο ή μεικτό, γιατί αυτό το sensor είναι μεικτό σύρμα. Είναι υδρόφυλλο άκρο, σκληρότερη επικάλυψη. Αυτά ο καθένας θα τα επιλέξει. Μπορούμε όμως να δώσουμε ένα γενικό μπούσουλα για να. Τουλάχιστον γιατί τα διαφορετικά σύρματα είναι πολύ σημαντικά όταν κάνεις και όλη την γκάμα της εντουρολογίας. Αν κάποιος ήθελε να τοποθετήσει pigtail και να μπορεί να είναι επιτυχής σε πολύ μεγάλο ποσοστό των περιστατικών, δηλαδή μιλάμε πάνω από 90%, είναι πολύ σπάνιο ένα περιστατικό που θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε από κάτω pigtail να μην το καταφέρουμε, θα πρότεινα ότι πρέπει να έχει ένα υδρόφυλλο μαλακό σύρμα στο τραπέζι και να έχει ένα σύρμα μετά στη συνέχεια, το οποίο θα είναι λίγο πιο σκληρό, πιο σκληρή ο συνολικός του άξονας, όπως για παράδειγμα είναι το Roadrunner για παράδειγμα, ή ακόμα και το Sensor, ή ακόμα και πιο σκληρό, ακόμα και Amplat Super Stiff, ώστε να πετύχει δύο πράγματα. Το ένα είναι με το υδρόφυλλο σύρμα θα πετύχει την πρόσβαση. Δηλαδή θα καταφέρει να γλιστρήσει γύρω από την πέτρα από το στένομα, θα καταφέρει να περάσει το σύρμα πάνω από την πέτρα και να το βάλει μέσα στο πυλοκαλλικό σύστημα. Άρα πετύχει την πρόσβαση.
Τώρα, πάνω από αυτό το μαλακό σύνομα, όπως θα δούμε και τα επόμενα βίντεο που έχουμε, θα είναι λίγο δύσκολο να καταφέρει να περάσει, να γλιστρήσει το πικτέιλ δίπλα από την πέτρα. Όχι πάνω από το σύρμα, δίπλα από την πέτρα. Και γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο πακτωμένη που δεν περνάει εύκολα. Τότε σε αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να γίνει, θα το δείξουμε και πώς γίνεται αυτό, η εναλλαγή του σύρματος του υδρόφυλλου που είναι μαλακό και δεν μας δίνει δύναμη για να σπρώξουμε το σύρμα, το πικτέιλ προς τα πάνω, να κάνουμε την εναλλαγή και να βάλουμε ένα πιο σκληρό σύρμα. Αυτό το σκληρό σύρμα με τη σταθερότητα που θα μας δώσει ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να δώσουμε λίγο περισσότερη δύναμη και να γλιστρήσουμε το πικτέιλ δίπλα από το σημείο ή μέσα από το σημείο του στενώματος. Ναι, κύριε Μητρόπουλο. Παρακαλώ. Νομίζω πως για το ακροατήριο θα πρέπει να έχουμε ξεχωρίσει δύο καταστάσεις. Τη μία ιστορία όταν έχει κανείς να τοποθετήσει ένα πικτέιλ για χή αιτιολογία. Το ερωτηματικό νομίζω πως που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι να πει κανείς για την ιστορία της σκιαγράφησης με την ανιούσα. Αν τη θεωρείται απαραίτητη ή όχι, να δοθεί η οδηγία αυτή. Και το δεύτερο πράγμα, νομίζω πως είναι όχι λάθος, αλλά δεν είναι τόσο σωστό να παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα πως έχει, ότι όλα αυτά τα πολύ ωραία, εξαιρετικά πράγματα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Συνήθως σε μια ιδιωτική κλινική που θα πάει κανείς και τυφλά κιόλας για να βάλει αυτή την ιστορία, θα έχει να το πικτέιλ μαζί με το οδηγό σύρμα που κουβαλάει τις εταιρείες και είναι ένα το κομμάτι το οποίο έχει μαζί, πολύτιμο. Έτσι, θα τα δείξουμε. Μιλώ από την ψυχή των ανθρώπων που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, το έχει παραμάσχαλα εκεί πέρα και είναι ένα. Και είναι δύο ζητήματα. Έτσι. Το ένα είναι ότι θα το δείξουμε το θέμα της ανιούσας και όλα αυτά θα τα δούμε καθοδόν. Συζητάμε τώρα τα υλικά. Το πώς με τα, ναι, με τα υλικά, αλλά σας λέω ότι τα υλικά μην μπερδεύετε την πραγματικότητα, το πώς έχει, με το πόσο ωραία τα έχετε εσείς στρωμένα στο τραπέζι σας τα πάντα. Δεν είναι ακριβώς αυτή η λογική. Είπαμε δύο σύρματα. Δεν είπαμε τρία. Δύο σύρματα είπαμε. Για να μπορεί να το πετύχει. Για να μπορέσει να βάλει κάποιος ένα πικτέιλ, μπορεί να το βάλει μόνο με μικροσκοπικό τρόπο. Ας πούμε εδώ λέει, το Roadrunner, ας πούμε, είναι μέσα σε όλα τα πικτέιλ της Cook. Οι περισσότερες εταιρείες, δηλαδή, όταν σου πουλάνε πλέον πικτέιλ και στα νοσοκομεία και στο οτιδήποτε, έχουν ένα σύρμα μέσα. Και αυτό διαχειρίζεται και σε εσάς. Κάντε μία ερώτηση στο κρατήριο και θα δείτε ότι έχω απόλυτο δίκιο για αυτό. Υδρόφυλλο σύρμα, ποιος έχει στην κλινική, ποιος δεν έχει στην κλινική του. Υδρόφυλλο. Στην κλινική του, στην ιδιωτική, στην ιδιωτική του κλινική. Στην ιδιωτική κλινική. Ποιος δεν έχει υδρόφυλλο σύρμα. Ποιος δεν έχει υδρόφυλλο σύρμα, σηκώστε χέρια. Άρα έχουν όλοι ένα υδρόφυλλο σύρμα. Άρα αν έχει ένα υδρόφυλλο σύρμα, πικτέιλ περνά. Να μην έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή. Το υδρόφυλλο πλέον έχει μπει στην γάμα της. Και έχει και καλά πολύ φτηνά σύρματα. Για πες. Να παρατηρήσω κάτι. Συμφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο. Εκείνο που το πικτέιλ που έρχεται έχει σκληρό σύρμα κατά βάση. Κλήτης Cook. Δεν έχει. Έχει και άλλες εταιρείες βγάζουν. Έχουμε εμείς το υδρόφυλλο μας που το προστατεύουμε και το κουβαλάμε. Είναι. Ένα τρίκ θα ήταν να έχουμε τουλάχιστον σκληρό υδρόφυλλο πάνω σε αυτό και το εμπόδιο υπάρχει που να και πάνω σε αυτό. Υπάρχει αυτό να λιπανθεί καλά να κάνει. Υπάρχει περιορισμό σε σύρματα για να μην ανοίγει καινούριο με αυτό. Είναι αρκετά επικίνδυνο, Βαλάντη, πολύ σωστό αυτό που λες. Είναι αρκετά επικίνδυνο να είμαστε χωρίς ακτινοσκόπηση, να χρησιμοποιήσουμε ένα σκληρό σύρμα, ένα PTFE που συνήθως υπάρχει μέσα στο πικτέιλ και να προσπαθήσουμε τυφλά να προσπελάσουμε τον άντρο ορροπητικό σε μια πακτωμένη πέτρα. Χωρίς ακτινοσκόπηση, σκληρό σύρμα. Είναι πάρα πολύ πιθανό να βγούμε εκτός. Όλοι το κάναμε αυτό. Εμείς έτσι ξεκινήσαμε να τα βάζουμε τα πικτέιλ. Και μάλιστα το σύρμα, το σκληρό, τι κάναμε, το περνάγαμε ανάποδα με το σκληρό του το μέρος μέσα, το κλαμπάραμε και το σπρώχναμε. Και τώρα προσπαθούσες, έτσι τι κάνεις, έτσι δεν το κάναμε στην αρχή. Εσύ πώς το έκανες στην Αμερική. Μόνο που το ακούω. Ναι, έτσι το έκανες και εσύ στην αρχή. Δεν είχαμε CRM καθόλου. Απλώς αυτό έχει εξελιχθεί η ιστορία τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Οι ουρητηρικοί καθετήρες οι οποίοι θα χρειαστούν για τη σκιαγράφηση που θα δείξει λίγο ο Παναγιώτης, έτσι, με άκαμπτο ή εύκαμπτο άκρο, ευθύση και καμένη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα μας βοηθήσουν στην δύσκολη προσπέλαση. Έτσι, καλό θα είναι, και αυτό στο πλαίσιο της συζήτησης που είχαμε πριν, να έχουμε και ουρητηρικό καθετήρα όταν θα είναι να βάλουμε το πικτέιλ. Συζητάμε τώρα την ιδανική περίπτωση, τι θα μας γλιτώσει από πολλά προβλήματα. Λοιπόν, όπως είπαμε, έτσι χρειαζόμαστε το κυστεοσκόπιό μας, εύκαμπτο ή άκαμπτο, το ακτινοσκοπικό, αν γίνεται να έχουμε τουλάχιστον δύο πικτέιλ. Έτσι, υπάρχει περίπτωση το ένα να μην μπει, να χαλάσει, να μην μπει σωστά μέσα από το κυστεοσκόπιο, αλλά καλό θα είναι να έχουμε δύο πικτέιλ και αν είναι δυνατόν να υπάρχει και
ποικιλία στον εξοπλισμό. Δεν είναι η καθημερινότητα, συζητάμε την ιδανική περίπτωση. Λοιπόν, 24, 26, 28 συνήθως σε μήκος και αυτό καλό είναι να πηγαίνει και με τον σωματότυπο του, δηλαδή σε μία Ελληνίδα 65 ετών η οποία είναι 1,48, καλό είναι να μην βάλουμε ένα 28 στεν σε μήκος. Συνήθως πηγαίνουν με τον σωματότυπο του ατόμου. Ωραία. Οπότε, για να δούμε πώς ξεκινάμε να κάνουμε τη διαδικασία. Λίγο πολύ γνωρίζετε τη διαδικασία αυτή όπως τοποθετούμε μόνο με ενδοσκοπική καθοδήγηση ένα πικτέι. Δεν έχει κάτι τόσο διαφορετικό σε ό,τι αφορά την πρόσβαση. Αυτό δεν είναι το σημείο το οποίο η πρόσβαση μέσα στην αντική στεθοσκόπηση, να δείξουμε ή για παράδειγμα πώς καθετηριάζουμε το στόμα, είναι λίγο πολύ παρόμοιο. Το που γίνεται, μικρές διαφορές απλά να δείξουμε. Το πρώτη μας κίνηση πάντα είναι ελέγχουμε, βλέπουμε τα δύο ρητηρικά στόμια, εντοπίζουμε το στόμα στο οποίο θέλουμε να βάλουμε το πικτέι και ετοιμαζόμαστε στη συνέχεια, αφού έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο εννοείται setup που είδαμε με τα εργαλεία και τα υλικά, για να τοποθετήσουμε το πικτέι. Ουσιαστικά, η τοποθέτηση γίνεται πάνω από οδηγό σύρμα. Αυτό μας δίνει μια εξτρά δυνατότητα, γιατί αν υπάρχει οποιαδήποτε καμπύλη από το ρητηρικό στόμιο μέχρι να μπούμε μέσα στον ουρητήρα, βάζοντας πρώτα το σύρμα προς το στόμιο και ακολουθώντας από πίσω με ένα ουρητηρικό, καταφέρνουμε και τοποθετούμε με ασφάλεια το σύρμα μέσα στο σύστημα. Βλέπετε πώς γίνεται στο βίντεο. Δυστυχώς, βάζουμε λίγο πρώτα το σύρμα μέσα στο στόμιο, μέσα στον ουρητήρα και μετά από πάνω περνάμε το ουρητηρικό. Για να το διευκρινίσω, το ουρητηρικό μαζί με το υδρόφιλο σύρμα, μαζί με το πικτέιλ υπάρχουν σε έτοιμα kit από τις εταιρείες. Έχοντας αυτό το kit μπορεί να βάλεις πικτέιλ πρακτικά σε μεγάλο αριθμό περιστατικών, όχι σε πιο επιπλεγμένα που θα δούμε καθοδόν. Οπότε ένας ουρολόγος ο οποίος θέλει να τοποθετήσει υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση αντίστοιχα ένα πικτέιλ μπορεί να ακολουθεί σε αυτά τα βήματα έχοντας στα χέρια του και το ουρητηρικό και το υδρόφιλο σύρμα και το πικτέιλ. Ουσιαστικά απ' έξω δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά η διαχείριση. Βλέπετε, έχουμε βάλει το ουρητηρικό και ουσιαστικά βρισκόταν μπροστά στο στόμιο, σημάδευε το στόμιο και από πίσω ο βοηθός βάζει το υδρόφιλο σύρμα για να μπορέσει να μπει μέσα από το στόμιο και να γλιστρήσουμε από πάνω το ουρητηρικό πάνω από το σύρμα και να συνεχίσουμε τη διαδικασία της τοποθέτησης. Τώρα, θα δείξουμε τυπική διαδικασία τοποθέτησης ενός πικτέιλ πλήρως υποακτινοσκόπηση ή συνδυασμό ενδοσκοπικής καθοδήγησης και ακτινοσκόπησης μαζί. Ένα πρώτο βήμα πάντα είναι κάνουμε μια ανιούσα πυελογραφία. Είναι μάλλον λάθος να μην κάνουμε ανιούσα πυελογραφία. Πρέπει να ελέγξουμε, να ξέρουμε πού βρίσκεται η πέτρα μας, αν έχουμε κάποιο στένωμα, ποια είναι η ανατομία του συστήματος, αν ο ουρητήρας για παράδειγμα είναι ευθύς ή αν έχει κάποια ελίκωση, να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Είναι καλό να κάνουμε μια καλή μελέτη πριν. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα. Γι' αυτό συζητάμε για να τοποθετήσουμε ακτινοσκοπικά πικτέιλ. Γιατί βλέπουμε, ξέρουμε πού πάμε. Δεν είμαστε μόνο από κάτω βλέποντας την κίστη και το στόμιο. Ξέρουμε πού κατευθυνόμαστε, τι δυσκολίες έχουμε. Οπότε μια καλή ανιούσα πυελογραφία είναι καθοριστική. Αλλιώς δεν χρησιμοποιούσαμε καν και το CRM. Οπότε βλέπουμε την ανατομία, ξέρουμε τι έχουμε, ξέρουμε τις πέτρες μας, τα στενώματά μας, τις δυσκολίες μας, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα της ακτινοσκόπησης για να μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχή τοποθέτηση του πικτέιλ και μια σωστή τοποθέτηση του πικτέιλ. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε κάνοντας μόνο ενδοσκοπική τοποθέτηση είναι ότι μπορεί να μην δούμε κατέληξη το πικτέιλ μας. Το βλέπουμε μετά από την επιπλοκή. Παναγιώτη, μια πολύ πολύ μικρή παρέμβαση. Με το CR, με το ακτινοσκοπικό μηχάνημα, μπορούμε να ελαττώσουμε το εύρος της ακτινοσκόπησης για να ελαττωθεί η ακτινοβολία, να επικεντρώσουμε στο σημείο που θέλουμε και φυσικά να παίξουμε τις παραμέτρους. Μπορούμε να ελαττώσουμε κατά το ίμιση την ακτινοβολία που έχουμε κατά τη διάρκεια της όλης πράξης. Να κάνω μια παρέμβαση πηγαίνοντας λίγο. Επειδή είδαμε πολλά χέρια να σηκώνονται στο ότι δεν έχουν CR. Έτσι. Και επειδή σαφέστατα ο τρόπος που βάζαμε τα πικτέιλ εμείς παλιά χωρίς CRM ήταν εγκληματικός. Υπάρχει κάποιος τρόπος για έναν άνθρωπο που είναι μέσα να περάσει ένα πικτέιλ μειώνοντας λίγο κάπως τις επιπλοκές χωρίς CRM? Δεν είναι σωστό τώρα. Ναι, αλλά όμως έχουμε μια πραγματικότητα αυτό, εδώ πέρα. Μια πραγματικότητα σε αυτό. Τα μισά χέρια που θα πρέπει να τους δώσουμε μια συμβουλή. Ουσιαστικά αυτό θα το απαντήσουν
άνθρωποι που ήταν ειδικευόμενοι στην κλινική ή είναι ειδικευόμενοι στην κλινική, τη δουλειά μας. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Εμείς, ακόμα και στην εφημερία, αν δεν έχουμε πρόσβαση στο CRM και πρέπει να μπει ένα pigtail, δεν μπαίνει ποτέ pigtail με τον παραδοσιακό ενδοσκοπικό τυφλό τρόπο, αλλά μπαίνει ως εξής. Κάνουμε κανονικά την ενδοσκόπηση όπως θα βάζαμε το pigtail μόνο με ενδοσκοπική καθοδήγηση, αλλά δεν χρησιμοποιούμε ποτέ το τυφλό pigtail. Χρησιμοποιούμε τα ίδια pigtail ακριβώς. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως δείξαμε. Στέκεσαι με το ουρητηρικό μπροστά στο στόμιο, περνάς στο σύρμα. Σπρώχνεις το σύρμα προσεκτικά πάνω, συνήθως το καταλαβαίνεις αν βρήκε πέτρα ή οτιδήποτε, και αν να μην το καταλάβεις, βλέπεις ότι το σύρμα μπαίνει μέσα. Προχωράει. Ο ασθενής δεν πονάει συνήθως. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Το υδρόφυλλο σύρμα. Και, ακριβώς. Το υδρόφυλλο σύρμα. Αυτά που είδαμε, τα ίδια υλικά. Σας λέω χωρίς CRM. Δεν υπάρχει CRM από πάνω. Με ενδοσκοπικό τρόπο, όπως ξέρετε. Βάζουμε το σύρμα και πολύ συχνά όταν έχεις περάσει και το σημείο της απόφραξης της πέτρας, βλέπεις να κατεβάζει και λίγο πίον. Αρχίζει. Και αφού το έχεις περάσει και το έχεις φτάσει απάνω ψηλά το σύρμα, το καταλαβαίνεις κιόλας γιατί από ένα σημείο και μετά έχει αντίσταση και δεν περνάει άλλο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γλιστράμε το pigtail και το αφήνουμε μέσα στον ουρητήρα κανονικά με τον ενδοσκοπικό τρόπο που ξέρετε. Καμία διαφορά. Αλλά αποφεύγεται αυτό με το τυφλό pigtail πάνω στο σκληρό το σύρμα που κοντράρουμε να περάσουμε το στένομα, όλη αυτή η διαδικασία που είναι επικίνδυνη και μπορεί να κάνει τις κακώσεις. Το υδρόφυλλο σύρμα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι είναι δύσκολα τραυματικό. Μπορεί να μην είναι ισχυρό σύρμα, αλλά δύσκολα θα κάνει μεγάλη ζημιά. Δηλαδή κάποιος πρέπει να το κακοποιήσει, να είναι πολύ επιθετικό στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει με το υδρόφυλλο σύρμα. Άρα θα βρει την πρόσβασή του και από πάνω θα κλείσουν το pigtail. Άρα και χωρίς CRM μπαίνει με ασφάλεια αυτό. Πλέον όλα τα pigtail έτσι μπαίνουν. Ας μην υπάρχει CRM. Λοιπόν, έχει το πιο σωστό είναι να υπάρχει CRM. Βέβαια. Έχει τύχει αρκετές φορές σε εφημερίες ή σε δύσκολα περιστατικά πακτωμένη λύθη. Το βλέπουμε στην ακτινοσκόπηση. Έχουμε ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες τις στάνταρ. Αυτές που θεωρούμε, και το υδρόφυλλο σύρμα στην πέτρα βγαίνει εκτός συστήματος. Καθόλου δύναμη, τίποτα από όλους. Ο ρητήρας είναι μαλακό σαν βούτυρο, έχει είδημα, έχει φλεγμονή, πακτωμένη πέτρα, και το υδρόφυλλο σύρμα, το θεωρητικά τραυματικό ή το ελάχιστα τραυματικό, βγαίνει εκτός συστήματος. Το οποίο εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το βλέπεις να εκτός. Φυσικά θα μπορούσε να συμβεί. Εγώ δεν λέμε, εδώ δεν λέμε ποιο είναι το σωστό, το λάθος. Δεν λέμε το πιο ασφαλές. Σαφέστατα, ότι το σωστό είναι με το CRM. Αλλά το πιο για τα παιδιά εδώ που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν CRM, σαφέστατα από το να βάζεις το σκληρό σύρμα και να σπρώχνεις το συνολικό πακέτο και να λες τώρα σπρώχνω, σπρώξε λίγο, από το να περάσεις ένα υδρόφυλλο σύρμα και να πας από πάνω σιδηροδρομικά, ας πούμε, το pigtail. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Μειώνεις πάρα πολύ το πιθανό σου πρόβλημα. Στέλιο, έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Είναι κάτι που μπορεί να μειώσει λίγο τον κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση? Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο αυτό. Δηλαδή, αν είναι να το βάλεις τυφλά, που δεν θα έπρεπε, αλλά αν είναι να το βάλεις τυφλά, βάλ το πάνω από οδηγό σύρμα. Ωραία. Όπως περιγράψεις. Άρα είναι μια πραγματικότητα την οποία βλέπουμε ότι μειώνεται κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχει όμως μισό ακροατήριο αυτή τη στιγμή που βάζει τυφλά pigtail. Άρα νομίζω είναι. Άρα να τους δώσουμε μια συμβουλή στο πώς να μπαίνουν αυτά τα pigtail. Δηλαδή να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας ελικωμένος ουρητήρας, μια σοβαρή ελίκωση, το υδρόφυλλο θα περάσει. Έτσι. Το ευθύ σκληρό σύρμα θα περάσει σουβλάκι. Θα το σουβλακώσει τον ουρητήρα. Έτσι. Δηλαδή θα μειώσετε τις επιπλοκές σας. Πάμε παρακάτω. Ναι, νομίζω είναι και πρακτικό αυτό που λέμε. Δηλαδή είναι πρακτικό για όλους. Αν κάποιος δεν έχει CRM, τουλάχιστον να στο βάλει έτσι, όπως δείξαμε, πάνω από το υδρόφυλλο σύρμα, από το να βάλει το παραδοσιακό pigtail που είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, χίλιες φορές να μην μπλέξει με επιπλοκή από εκεί, σε ένα πιο δύσκολο περιστατικό, παρά να κάνει μια προσπάθεια με αυτό το pigtail και το υδρόφυλλο σύρμα. Και ωραία, είναι σαφές αυτό, πιστεύω το ξεκαθαρίσαμε. Ένας συνάδελφος. Μια ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι υπάρχουν υδρόφυλλα μαλακά και σκληρά. Με την ίδια ασφάλεια μπορούμε να φορτώσουμε το pigtail και στα δύο? Με την ίδια ασφάλεια μπορούμε να το φορτώσουμε, απλά θέλει λίγο διαφορετική διαχείριση. Ποιο είναι καλύτερο δηλαδή, αν είναι να φορτώσουμε πάνω σε ένα υδρόφυλλο το pigtail, το μαλακό ή το σκληρό να προτιμάμε? Εγώ θα προτιμούσα να είναι για περιστατικά τα οποία είναι σχετικά πιο ανεπίπλεκτα, δηλαδή δεν περιμένω να βρω κανένα μεγάλο λίθο ή οτιδήποτε. Θα προτιμούσα να βάλω αυτό που είναι μαλακό με τη σκληρό. Με το σκληρό κορμό. Ο λόγος. Αλλά σε ένα περιστατικό που ξέρω ότι μπορώ να βρω πιθανότητα να βρω υλικό στο ρητήρα ή μεγάλη πέτρα ή οτιδήποτε που μπορεί να έχω δυσκολία και να είναι πακτωμένος ο λίθος μου, εκεί θα έπαιζα πρώτα με το υδρόφυλλο, να πετύχω την πρόσβαση και να κάνουμε την αλλαγή, όπως είπαμε, με ένα πιο σκληρό σύρμα στη συνέχεια. Ο λόγος που έχουμε τα υδρόφυλλα με σκληρό stiff κορμό
είναι ότι κάποιοι δεν θέλουν να τα αλλάξουν μετά για να βάλουν ένα θικάρι να προχωρήσουν. Mm-hmm. Το θικάρι πάνω από το μαλακό υδρόφυλλο δεν περνάει εύκολα. Θέλει σκληρό κορμό. Άρα λοιπόν, δεν έχει ουσιαστική σημασία στην τοποθέτηση του πικτέιλ, γιατί την τοποθέτηση του πικτέιλ, όταν είσαι με το κυστοσκόπιο μπροστά στο στόμιο, ευθειάζεις το δρόμο σου για το στόμιο. Αν προσπαθήσεις αυτό να το βάλεις ακτινοσκοπικά χωρίς πικτέιλ, δηλαδή είσαι με ακτινοσκόπηση και σπρώχνεις το πικτέιλ με μαλακό σύρμα, σε έναν άντρα με προστάτη θα σου κουρβάρει μέσα στην κίστη. Άρα ουσιαστικά ο σκληρός κορμός δεν έχει τόσο τεράστια σημασία για την τοποθέτηση του πικτέιλ, όσο για την αργότερα συνέχιση του περιστατικού σου, έτσι. Άρα και ουσιαστικά σε ένα αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η άκρη του υδρόφυλλου για να προσπεράσει την πέτρα και να τελειώσει το πρόβλημά σου. Άρα δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο προβληματισμός σε αυτό το κομμάτι της παρέμβασης. Μια τελευταία για να... Ναι, πάμε για να προχωρήσουμε, παιδιά, και στα παρακάτω. Έχουμε πολύ πράγμα. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή την χάνει με το διευθυντή μας να καλύπτουμε ένα μεγάλο μυευτήριο και το χρόνο τουλάχιστον έχουμε 10 περιστατικά από τα πιο αγχώδη το να βάλουμε πικτέιλ, που τεκμηρίωμα να χρησιμοποιούμε υπέρηχο στο να δούμε το σύρμα, γιατί αν είναι έγκυος η κυρία, δεν δίνεται ακτινοσκόπηση. Και καθοδήγηση του σύρματος και αναδίπλωση του σύρματος και του πικτέιλ το βλέπουμε στον υπέρηχο. Κατά πόσο αυτό τεκμηριώνεται από εσάς και χρησιμοποιείται? Αυτό έχει τύχει αρκετές φορές και το κάνουμε στο τμήμα. Το πρακτικό κομμάτι στο εξής, για το συγκεκριμένο, είναι ένα. Εγώ πιστεύω σε έγκυο, είναι τεράστιο λάθος να πάει κάποιος να βάλει πικτέιλ το οποίο να είναι με τυφλό άκρο, το συνήθως ενδοσκοπικό. Αλλά αυτό είναι... Αυτό είναι, λαμβάνοντας υπόψη τη φάση στην οποία η μήτρα έχει μεγαλώσει, έχουμε την πίεση των ουρητήρων, την διαταραχή της ανατομίας που υπάρχει, θα έλεγα ότι το καλύτερο είναι αυτό που δείξαμε. Έστω και χωρίς ακτινοσκόπηση, λόγω του ότι έχουμε το θέμα ότι είναι μια ιδιαίτερο περιστατικό, είναι έγκυος η γυναίκα. Μπορούμε με τον υπέρηχο κανονικότατα να δούμε ότι όντως το βάλαμε σωστά και το τοποθετήσαμε. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τακτινογραφία ούτε τίποτα στη συνέχεια. Αλλά η τεχνική παραμένει ακριβώς η ίδια. Και, συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περάσει. Δηλαδή, γλιστράει σχετικά εύκολα ένα υδρόφυλλο, θα πάρει όλη την καμπύλη ωραιότατα το υδρόφυλλο και μετά προσεκτικά θα γλιστρήσουμε το πικτέιλ υπό ενδοσκοπική καθοδήγηση ψηλά. Και τσεκάρουμε στο τέλος με τον υπέρηχο αν έχει το πικτέιλ. Παναγιώτη, σωστά. Το πρόβλημα όμως, και εδώ θα πρέπει να το καταλάβουμε, και στην έγκυο, τι είπε ο συνάδελφος πριν, ο κ. Αναστασιάδης, ότι ο ουρητήρας είναι βούτυρο στο σημείο της πέτρας. Άρα, αν το σύρμα σου βγει εκτός. Απλώς το καλό είναι ότι με τον υπέρηχο θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπαίνει στο νεφρό. Δεν πήγε μέσα. Τη βλάβη την κάνεις. Το σύρμα θα την κάνει τη βλάβη. Απλώς δεν θα ολοκληρωθεί η βλάβη να μπορέσει να περάσει και το πικτέιλ και να κάνεις τη διαστολή σου, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι σε διευκολύνει την τοποθέτηση. Σου εξασφαλίζει ότι δεν θα ολοκληρώσεις το πρόβλημα. Και μου αναγνωρίζει μεγαλύτερη την ασφάλεια. Στιγμή που την κάνω. Αυτό. Που είναι πιο εύκολο να τη διορθώσω. Ναι. Άλλο ένα σχόλιο από πίσω για να προχωρήσουμε. Το μικρόφωνο πάρτε. Πολλοί έχουμε πάει στο χειρουργείο να βάλουμε ένα πικτέιλ και λέμε στην νοσηλεύτρια, έχουμε όλα τα πικτέιλ. Σου λέει, ναι, έχουμε, οκ, όλα καλά. Βάζεις να πούμε το σύρμα και τελικά έχει πικτέιλ κλειστού άκρου. Τι κάνετε σε αυτή τη φάση, ένα αυτό. Και δεύτερα, τελικά του κλειστού άκρου το πικτέιλ, πού το βάζουμε? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, μόνο ανοιχτά άκρα βάζουμε. Υπάρχει ένας καλός τρόπος να κόψει κάποιος το πιστέλι του κλειστού άκρου. Κάποιοι νέοι μπορεί να μην το ξέρουν, γι' αυτό το είπα αυτό. Το οποίο όμως δεν πάβει να είναι πιο τραυματικό. Γιατί όταν το κόψεις, γιατί δεν έχει την ίδια υφή μπροστά. Επειδή μπαίνει το νηστέρι, το κόβει στην άκρη και είναι λίγο πιο τραυματικό. Αλλά και μετά, τα κλειστά άκρα πικτέιλ, πού τα βάζουμε τελικά? Πουθενά. Πουθενά. Καταργούμε δηλαδή. Πουθενά. Με λίγα λόγια. Δεν χρειάζεται να έχουμε κλειστά άκρα. Θα βάζουμε πουθενά, κύριε Αναστασιάδη, τα κλειστά πικτέιλ? Θα έπρεπε, αν έχει δυνατότητα να βάλει ανοιχτά, θα βάλει κλειστά. Εμείς πρακτικά έχουμε σταματήσει να παραγγέλνουμε στο νοσοκομείο. Ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί δεν θα προλάβετε μετά. Ένας άλλος ουρητηρικός, τον δείχνουμε απλά, κατά πλειοψηφία δεν χρειάζεται, αλλά μπορεί σε ένα πιο επιβλεγμένο περιστατικό και σε αυτούς που ασχολούνται με την ουρολογία, είναι αυτοί που είναι διπλού αυλού. Που σημαίνει ότι αν έχουμε πετύχει την πρόσβαση, μπορούμε παράλληλα δίπλα να βάλουμε ένα δεύτερο σύρμα. Και παράλληλα να το τοποθετήσουμε αυτό, να είναι πιο σκληρό για παράδειγμα το σύρμα μας και να κάνουμε έτσι την εναλλαγή και να έχουμε ένα καλό σύρμα πιο σκληρό για πρόσβαση σε πιο δύσκολα περιστατικά και στην περίπτωση που κάνουμε ενδοουρολογία. Επίσης, από αυτό τον διπλό αυλού, τον ουρητηρικό, μπορούμε ενώ έχουμε κάνει την πρόσβασή μας και έχει ανέβει το σύρμα πάνω, να επαναλάβουμε ανιούσα, να ανοίξουμε λίγο τον ουρητήρα, αν έχουμε δυσκολία σε κάτι, να δούμε και να σχεδιαγραφήσουμε καλύτερα το χώρο.
Πώς δουλεύει αυτό? Πάνω από ήδη σύρμα το οποίο έχουμε τοποθετήσει. Παράδειγμα, είχαμε μία πέτρα σε ένα σημείο το οποίο πιο πάνω δεν μπορούσαμε να τη σκιαγραφίσουμε καλά. Έχουμε καταφέρει όμως, έχουμε περάσει το σύρμα μας. Πάμε με το ερειτουρικό μας ακριβώς από κάτω, δίνουμε σκιαγραφικό και ανοίγουμε και βλέπουμε το χώρο πιο πάνω. Γιατί κάποιες φορές, δίνοντας από κάτω το σκιαγραφικό, παλιδρομεί όλο και βγαίνει προς την κίστη και δεν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε ολόκληρο το σύστημα. Μια τέτοια περίπτωση, το ανεβάσαμε και αρκετά ψηλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό το διπλό αυλού, τον ερειτουρικό, και κάναμε την ανιούσα πυελογραφία. Τώρα, αυτή είναι μια τοποθέτηση που θα βάζουμε το pigtail κάνοντας συνδυασμό ακτινοσκόπησης και ενδοσκόπησης. Δηλαδή, λίγο πολύ αυτό που θα κάνει ένας ουρολόγος, ο οποίος είναι εξοικειωμένος να βάζει τα pigtail μόνο με ενδοσκόπηση, θα έκανε μια αντίστοιχη τοποθέτηση. Μπορεί να βάλει ένα σύρμα όπως έχουμε δείξει, το ουρητηρικό το γλιστράμε πάνω από το σύρμα, θα κάνουμε την ανιούσα να δούμε πού βρισκόμαστε. Φροντίζουμε το σύρμα μας να ανέβει απάνω μέχρι το πυελοκαλλικικό σύστημα, ξεπερνώντας ό,τι λιθιασικό ή τέλος πάντων στένωμα υπάρχει καθοδόν. Και στη συνέχεια γλιστράμε το pigtail πάνω από το σύρμα, ενώ βλέπουμε συνέχεια το στόμιο, δεν χάνουμε την επαφή μας με το στόμιο, με το ενδοσκόπιό μας. Και σπρώχνουμε λίγο-λίγο το pigtail, μετράμε τις γραμμές κλασικά όπως θα κάναμε, πόσο έχει μπει μέσα το pigtail στο σύστημα. Και στο τέλος θα απελευθερώσουμε το pigtail. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Βλέπετε, έχει και μια μικρή ελίπωση ουρητήρας. Δεδομένο, έχει καλή λιθίαση μέσα στην πύελο. Δεν φαίνεται πολύ καλά, δεν είναι πολύ ακτίνος και ιερό το συγκεκριμένο. Βάλαμε το σύρμα. Οι κινήσεις μας παραμένουν οι ίδιες, αυτές που δείξαμε πιο πριν. Ουρητηρικό με εργαλείο βλέπει ακριβώς, σημαδεύει το ουρητηρικό στόμιο. Γλιστράει ο βοηθός το σύρμα να μπει μέσα στον ουρητήρα. Και λίγο-λίγο μετά γλιστράμε πάνω από αυτό το σύρμα το pigtail. Το βλέπουμε να φτάνει λίγο-λίγο το pigtail στο πυελοκαλλικικό σύστημα και αφού το δούμε, απελευθερώνουμε, τραβάμε λίγο το σύρμα προς τα πίσω να το δούμε να κάνει την κούρβα μέσα στο πυελοκαλλικικό. Στη συνέχεια το απελευθερώνουμε μέσα στην κίστη. Εδώ πήγαμε και λίγο πιο βαθιά, θέλει λίγο περισσότερη προσοχή, αλλά αυτή είναι η τοποθέτηση. Στο τελείωμα, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά με το CRM αν έχει καθίσει καλά το pigtail στο ανώτερο τμήμα ή αν έχει καθίσει καλά στο κάτω, το είδαμε λίγο πολύ με την ενδοσκόπηση. Εντάξει, ρίξαμε μια ματιά εδώ. Άλλος τρόπος τοποθέτησης, λίγο διαφορετικός από αυτό που έχετε συνηθίσει. Δηλαδή, θα κάνουμε την πρόσβαση, θα μπούμε, θα βάλουμε το ουρητηρικό το σύρμα, θα αφαιρέσουμε τελείως το εργαλείο και πάνω από αυτό το σύρμα που είναι η πρόσβασή μας θα τοποθετήσουμε το pigtail. Αυτό είναι πολύ πιο χρήσιμο σαν τρόπος τοποθέτησης στην περίπτωση που κάνουμε στο τελείωμα, για παράδειγμα, των επεμβάσεων, που κάνουμε ουρητηροσκοπικά, για παράδειγμα. Δεν ξαναμπαίνουμε μέσα με το κυστοσκόπιο, έχουμε κάνει τη δουλειά μας, έχουμε βγει, έχουμε το σύρμα και πάνω από το σύρμα αφήνουμε το pigtail. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, άμα πάμε για παράδειγμα σε έναν ασθενή με τοπική αναισθησία, είναι άντρας, να του τοποθετήσουμε pigtail, τότε σε αυτή την περίπτωση κάνουμε μία πρόσβαση. Βάζουμε το σύρμα μέσα, βγάζουμε απευθείας το εργαλείο μας, ώστε να μην μπορεί να ασθενήσει οτιδήποτε, να μην αισθάνεται άσχημα και προχωράμε στο θέμα της τοποθέτησης του pigtail, χρησιμοποιώντας μόνο την ακτινοσκόπηση. Εδώ έχουμε μπει μέσα. Κάτι συνέβη. Ωραία. Έχουμε αφήσει το σύρμα και πάνω από αυτό το σύρμα γλιστράμε το pigtail. Το pigtail αυτό θα το δούμε να φτάνει ουσιαστικά πάνω στο νεφρό. Όταν φτάσει πάνω στο νεφρό μπορούμε να τραβήξουμε και λίγο πίσω το σύρμα μας, να κάνει την κούρβα του μέσα στην πύελο ή τουλάχιστον στη θέση που θέλουμε μέσα στο νεφρό. Και στη συνέχεια κατεβαίνουμε με το C-arm κάτω, κοντά προς την ειδική σύμφυση. Αν το δούμε, έχει ανέβει προς τα πάνω το... Έχουμε κάνει εννοείται πυελογραφία, όπως είπαμε. Σε κάθε περιστατικό κάνουμε πυελογραφία. Εδώ κάνουμε ξανά για να δούμε λίγο την ανατομία, γιατί δεν σκιαγραφείται αυτό το νεφρό καλά. Ανεβάσαμε το ουρητηρικό απάνω για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε λίγο την ανατομία αυτού του νεφρού. Βλέπετε ότι σκιαγραφούσε αρχικά περισσότερο την άνω-καλλικική ομάδα και τώρα έχουμε αρχίσει και βλέπουμε το πυελοκαλλικικό. Άρα, με το σύρμα, ουρητηρικό, βγάζουμε το σύρμα, ελέγχουμε το νεφρό μας, ξαναπερνάμε σύρμα μέσα, βγάζουμε το ουρητηρικό,
και περνάμε να γλιστρήσουμε το πικτέιλ. Κοιτάξτε, το περάσαμε το πικτέιλ και ουσιαστικά έκανε κούρμα μέσα στο σύστημα. Ερχόμαστε κάτω στην ειδική σύμφυση. Το ελέγξαμε κιόλας να είμαστε σίγουροι ότι. Γιατί δεν το είδαμε πολύ καλά πριν. Ήμασταν λίγο βιαστικοί με την ακτινοσκόπηση. Ερχόμαστε στο ύψος της ειδικής σύμφυσης. Βλέπετε, αυτό εδώ είναι του Pusher, το άκρο, ακτινοσκιερό. Καθόμαστε 1-2 εκατοστά κάτω από την ειδική σύμφυση. Το βλέπετε που σπάει στο στόμιο. Το πικτέιλ και το απελευθερώνουμε. Δεν σπρώχνουμε πολύ εκεί. Ή θα είμαστε 2-3 εκατοστά κάτω από την ειδική σύμφυση. Αν είμαστε πιο κοντά στην ειδική σύμφυση, δεν σπρώχνουμε καθόλου με το Pusher, αν είμαστε πολύ κοντά. Αν είμαστε 2-3 εκατοστά πιο κάτω, μπορούμε να σπρώξουμε λίγο για να μην ρίξουμε το πικτέιλ μέσα στον ουρητήρα. Αυτό είναι το κύριο σημείο. Αυτό είναι ο τρόπος, ο καθαρά ακτινοσκοπικός για να τοποθετηθεί ένα πικτέιλ. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν κάποιες απορίες σε αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω προϋποθέτει, ότι είναι το είπε σαφώς, ότι θέλεις να έχεις ένα Pusher με ακτινοσκερό άκρο εδώ πέρα, έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι δεν χρησιμοποιείς 0,38 σύρμα σε ένα πικτέιλ που είναι 5. Ναι, και ένα. Δεν θα περάσει. Θα έχει τριβή. Θα έχει τριβή και θα στο κλωτσίσει. Κάναμε δηλαδή όλη τη διαδικασία αυτή που ήταν της τοποθέτησης χωρίς απλά και μόνο κάνοντας μία πρόσβαση κυστεοσκοπική να αφήσουμε ουσιαστικά αυτό που θέλαμε ήταν απλά ένα σύρμα να μπει στον ουρητήρα στο σύστημα. Τίποτα άλλο. Εκεί και πέρα όλα τα άλλα γίνεται χωρίς να υπάρχει εργαλείο μέσα. Να σημειώσουμε ότι κάποια Pusher όντως δεν έχουν ακτινοσκιερό άκρο και ακόμα και σε κάποιες εταιρείες τα μικρότερα σε διαστάσεις pigtail, αυτά που είναι 4,7 French για παράδειγμα, μπορεί να, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες διαστάσεις οι εταιρείες αυτές μπορούν να έχουν Pusher τα οποία έχουν ακτινοσκιερό άκρο, κατά πλειοψηφία υφίσταται αυτό να έχουν ακτινοσκιερό άκρο, στα μικρότερων διαστάσεων pigtail μπορεί να έχουν Pusher που να μην έχει ακτινοσκιερό άκρο και οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Να ρωτήσω κάτι και τους δυο σας. Τελειώνω ένα ουρτηροσκοπικό, το οποίο πάει σχετικά καλά. Είναι μια πέτρα, μια υπακτωμένη πέτρα στη μεσότητα του ουρητήρα και το ερώτημα είναι τι διάμετρο pigtail να βάλω, 5 ή 7. Έχει νόημα να βάλεις χοντρό pigtail για να αρθικοποιήσεις τον ουρητήρα. Υπάρχει πλέον τέτοιο πράγμα στην βιβλιογραφία ή είναι καλύτερο να βάλεις μικρότερο για να δημιουργήσεις λιγότερο πρόβλημα στον ασθενή. Τι λέτε. Εμείς συνήθως πρακτικά χωρίς δεν έχουμε στοιχεία, χρησιμοποιούμε ένα εξάρι. Όταν θα τελειώσουμε την ουρητήρα. Δεν είναι το πιο μεγάλο, δεν είναι το πιο μικρό. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι παίζει ρόλο σε μια ανεπίπλεκτη επέμβαση, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη έτσι, ένδειξη, το ότι το μέγεθος δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Θα υπάρχει ούτως ή άλλως το ανεπίπλεκτο, σχετικά σύντομα θα αφαιρεθεί το pigtail. Θεωρούμε ότι το εξάρι είναι ιδανικό για την πλειονότητα των περιπτώσεων. Πόσο καιρό το αφήνετε το εξάρι? Λοιπόν, από τη στιγμή που θα θεωρήσουμε ότι θέλει ουρητηροσκόπηση pigtail, συνήθως εμπειρικά εμείς θα το αφήσουμε 2-3 εβδομάδες. Στις περιπτώσεις που θα θέλουμε stent για μετά την επέμβαση. Αλλά είναι εμπειρικά, έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην βάλετε καθόλου να κάνετε άκαμπτη ή να κάνετε εύκαμπτη με θικάρι και να μην βάλετε. Όχι. Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί θικάρι. Να είμαστε ανοδροποιητικό, στέν θα μπει μετά σίγουρα. Έτσι τώρα λέμε μια πολύ εύκολη πέτρα του ουρητήρα. Ήταν πριστέντη το ουρητήρα από πριν, τελειώνουμε σχετικά εύκολα. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μπορεί να μην βάλουμε τίποτα άλλο. Με θικάρι σίγουρα θα αφήσουμε στέν για τουλάχιστον 3 εβδομάδες μετά. Μάλιστα. Παναγιώτη. Εμείς πρακτικά θα βάλουμε στέν σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα. Τι πάλι έχω ένα θέμα. Ξάρι. Το πρακτικό κομμάτι είναι. Οκτάρι pigtail θα βάλουμε ποτέ? Θα βάζαμε και οκτάρι pigtail. Θα βάλουμε σε περιπτώσεις που έχουμε στενώματα, που θέλουμε να κρατήσουμε λίγο τον αυλό του ρητήρα να αρθικοποιηθεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο και νομίζω ότι υπάρχουν και βιβλιογραφικά δεδομένα που να το εξηγούν το συγκεκριμένο θέμα. Αν πρέπει να βάλουμε 6 ή μικρότερο ή μεγαλύτερο στενθρένες pigtail. Αλλά μπορεί να βοηθήσει σε κάποιες περιπτώσεις στενωμάτων να κρατήσουμε λίγο μεγαλύτερο τον αυλό. Προχωρήστε. Νομίζω αυτό το είδαμε, οπότε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, δύο λόγια τώρα για την χρήση του εύκαμπτου κυστεοσκοπίου. Να ξεκινήσουμε λίγο το αριστερό βίντεο, παρακαλώ. Έτσι, το εύκαμπτο κυστεοσκόπιο διευκολύνει κατά πολύ τα πράγματα, διευκολύνει και πάρα πολύ τον
τον ασθενή μας. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μέθη ή νάρκωση όταν χρησιμοποιούμε το εύκαμπτο κυστεοσκόπιο. Λοιπόν, θέλω να παίζει λίγο και το αριστερό βίντεο ταυτόχρονα, αν γίνεται. Λοιπόν, μετά από μία μικρή σχετικά εξοικείωση, βρίσκουμε εύκολα, αφού κάνουμε την κυστεοσκόπησή μας, το βίντεο το έχουμε τρέξει το δεξί, βρίσκουμε το στόμα και το καθετηριάζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αν υπάρχει εύκαμπτο κυστεοσκόπιο, είναι πολύ πιο καλό για τον άρρωστο και μπορούμε να κάνουμε τις διαδικασίες μας χωρίς την χωρίς νάρκωση του ασθενούς. Ναι. Ουσιαστικά, βλέποντας... Το εύκαμπτο είναι ένας άλλος τρόπος ο οποίος να είμαστε λιγότερο επίπονοι κατά τον τρόπο, ιδιαίτερα σε περιστατικά τα οποία είναι άντρες, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε κάποια μέθη ή κάποια ήπια αναισθησία για αυτό το για την τοποθέτηση του πικτέιλ. Και επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο το εύκαμπτο σε περιστατικά τα οποία έχουμε μεγάλους μέσους λογούς που έχει δυσκολία στην αναγνώριση των στομίων. Εκεί μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα σήμα και να αποκτήσουμε την πρόσταση για να περάσουμε ένα πικτέιλ. Τώρα, αρχίζουμε και δείχνουμε λίγο τις δυσκολίες και εδώ ουσιαστικά θα δείξει γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε υδρόφυλλα σύρματα και ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά από το να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε άλλο σύρμα. Έχουμε ένα υλικοειδή ουρητήρα, για παράδειγμα. Αυτό είναι αρκετά συχνό ο υλικοειδής ουρητήρας, μπορεί να το δούμε σαν ιδιαίτερα το της πέτρας. Αυτό νομίζω δεν δουλεύει. Βλέπουμε εδώ το υλικοειδές τμήμα αυτού του ρητήρα. Έχουμε κάνει την ανιούσα, όπως είπαμε κάθε φορά. Να εδώ σε αυτή την περίπτωση μας βοηθάει πάρα πολύ για να δούμε τι συμβαίνει. Και μέσα από αυτό περάσαμε ένα υδρόφυλλο σύρμα. Το είδατε. Πήρε το υδρόφυλλο σύρμα, ήταν μαλακό, κατακολούθησε το δρόμο μόνο του και κατάφερε και έφτασε μέσα στο πυρολογαλλικό σύστημα. Και μάλιστα, όταν καταφέρει και φτάσει απάνω με την τάση που δημιουργεί, μπορεί να ισιώσει και τελείως τον ρητήρα και να διευκολύνει την τοποθέτησή μας. Αυτό ήταν ένα σχετικά εύκολο περιστατικό σε ό,τι αφορά την ελίγωση του λιτήρα, αλλά αυτή είναι η λογική την οποία καλύτερα είναι να υπάρχει ένα υδρόφυλλο σύρμα. Εδώ είναι ένα πιο δύσκολο περιστατικό. Βλέπετε ότι έχει πολύ σημαντική ελίκωση αυτός ο λιτήρας. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για να μπορέσουμε να πάρουμε το σύρμα, γιατί έχουμε καταφέρει, έχει ανέβει το σύρμα, αλλά δεν ανεβαίνει σωστά να καθίσει. Και ακόμα περισσότερο δεν μπαίνει καλά μέσα στο σύστημα όπως πρέπει και δεν καταφέρουμε να ισιώσουμε τον λιτήρα για να μπορέσουμε στη συνέχεια να βάλουμε το πικτέιλ. Εδώ τώρα. Μην πει κάποιος ότι σε αυτό το περιστατικό θα μπορούσε να βάλει το κλασικό ενδοσκοπικό τυφλό πικτέιλ. Τώρα αυτό το έχει καρφώσει κάπου. Αυτό θα γίνει, γιατί κάποια στιγμή θα το πιέσει και θα καταλήξει να την κάνει ζημιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ φαίνεται η αξία όλου αυτού που συζητάμε σήμερα, γιατί είναι απλώς αλογική, δεν θέλει πολλά υλικά, αλλά θέλει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Οπότε, βλέπουμε, κάνουμε μια σχετική προσπάθεια. Ποια είναι η προσπάθεια? Πιέζουμε με το σύρμα και ανεβάζουμε λίγο το ουρητηρικό για να υποστηρίξει όλο αυτό. Δηλαδή αυτή την τοποθέτηση να μπορέσει να μπει το σύρμα καλά μέσα, να φύγει ιδιαίτερα το άκρο του σύρματος που είναι πιο μαλακό και συντηρεί την ελίκωση. Και θέλουμε να βάλουμε το πιο σκληρό λίγο κομμάτι του σύρματος, το βασικό κορμό του σύρματος να περάσει από το σημείο της ελίκωσης. Και αυτό το πετυχαίνουμε ουσιαστικά διατηρώντας την πρόσβαση με το σύρμα, πιέζοντας το σύρμα και ταυτόχρονα προσεκτικά από κάτω υποστηρίζουμε χιλιοστό προς χιλιοστό, εκατοστό προς εκατοστό το ουρητηρικό για να καταφέρει να ανέβει πάνω. Και τελικά καταφέρνουμε και το ισιώνουμε τον ουρητήρα. Βέβαια, σε αυτό το περιστατικό το καλύτερο θα ήταν να βάλουμε και ένα λίγο πιο σκληρό σύρμα στη συνέχεια, να αλλάξουμε δηλαδή βάζοντας το ουρητηρικό πάνω, να βάλουμε ένα πιο σκληρό σύρμα για να μας καρτήσει φθιασμένο τον ουρητήρα και να περάσουμε εύκολα το πικτέιλ στη συνέχεια. Πώς θα το αλλάξει αυτό, έχεις το δείχνει? Το δείξουμε. Μεγάλος λίθος, πακτωμένος. Τώρα με αυτούς τους λίθους τους συγκεκριμένους, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε το μεταξύ και ανιούσα και βασικά ξέπλαινε τελείως η ανιούσα, δεν βλέπαμε προς τα πάνω. Και ξεκινάμε λίγο να πετύχουμε την πρόσβαση με το υδρόφυλλο. Τώρα είναι σχετικά δύσκολο να καταφέρει να μετακινηθεί αυτή η πέτρα. Προφανώς έχει ένα τεράστιο διατεταμένο σύστημα ακριβώς από πάνω. Προσπαθούμε, βλέπετε, ανεβάζουμε λίγο το ουρητηρικό. Έχει και μια λύκωση και ο ουρητήρας. Και λίγο υποστηρίζουμε την οδό μας μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε στην πέτρα. Και φτάσαμε το ρητρικό σχεδόν κάτω από την πέτρα.
Και συνεχίζουμε, παίζουμε με το υδρόφυλλο σύρμα. Να βρείτε το δρόμο του. Συνήθως το βρίσκει μόνο του το δρόμο το υδρόφυλλο. Γι' αυτό συζητάμε. Και εδώ βέβαια ήμασταν και λίγο τυχεροί, γιατί με την πίεση που κάναμε και το μεγάλο διατεταμένο υπερκείμενο τμήμα του ρητήρα, μας διευκόλυνε και φύγει η πέτρα τελείως πάνω μέσα στο νεφρό. Τι θα μπορούσαμε, Παναγιώτη, εδώ στο ίδιο σημείο, βλέποντας την όλη διαδικασία, δεν περνάει το υδρόφυλλο. Βλέπουμε ότι προσπαθούμε 5 λεπτά και δεν κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να ανεβάσουμε τον ουρητηρικό μέχρι εκείνο το σημείο, να δώσουμε σκιαγραφικό ώστε κάτι να περάσει στο νεφρό. Κάποιες φορές η μικρή δίωδος που θα βρει το σκιαγραφικό μπορεί να οδηγήσει μέσω του ουρητηρικού καθετήρα να οδηγήσει και το σύρμα μας πάνω στο νεφρό. Δύο σχόλια σε αυτό. Θέλει προσοχή αυτό, πολύ μεγάλη προσοχή. Μου έχει συμβεί πολλά χρόνια πριν. Πας να κάνεις αυτό, μένουμε σε αυτό που είχες πει πριν, ότι είναι σαθρός ο ουρητήρας και τη στιγμή που ρίχνεις το σκιαγραφικό, παφ, σπάει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν δεις ότι ο ουρητηρικός φτάνει και δεν σου περνάει και ο ασθενής κοιμάται, βάζεις το ουρητηροσκόπιο, φτάνεις κάτω από την πέτρα, βλέπεις και πλέον σπρώχνεις το πικτέιλ σου προς τα πάνω πολύ πιο εύκολα. Σε αυτό το περιστατικό, αν μπούμε στην πέτρα ακριβώς υποβλενογόνια. Υποβλενογόνια εννοείς. Υποβλενογόνια. Ναι, θα ξαναμπεί μέσα στο βλενογόνο. Θα το δεις μετά στην ουρητηροσκόπηση, θα το δεις ότι βγαίνει εκτός και μπαίνει μέσα. Συνεχίζουμε όμως, έτσι. Δεν θα το καταλάβεις το ακτινοσκοπικά. Αυτό λέω. Θα το δεις μετά όταν κάνεις το ουρητηροσκοπικό. Εκτός αν το αφήσω δύο εβδομάδες. Δεν το καταλαβαίνεις ποτέ. Εμείς το βλέπουμε πάντα. Σημαίνει πολλές φορές. Απλώς μετά όταν θα κάνεις το ενδοσκοπικό σου και θα το δεις και θα έχει σπάσει, δεν θα βάλεις πικτέιλ εκεί. Θα το βγάλεις και το κάνει μια υποβλενογόνια σύραγγα εκεί πέρα. Και κάτι άλλο. Αυτό που όμως στηρίζεται περισσότερο σε εμπειρία. Δηλαδή, αν περάσει υποβλενογόνια, ενώ συνήθως με ένα υδρόφυλλο σήμα ανεβαίνει εύκολα γρήγορα το σήμα προς τα πάνω, κάπου μπορεί να καταλαβαίνεις ότι έχει αρκετή αντίσταση αυτό το σήμα να ανέβει και που δεν είναι το φυσιολογικό για ένα υδρόφυλλο, γιατί γλιστράει εύκολα. Αυτό είναι αν περάσει και μείνει υποβλενογόνιο. Ναι, ναι. Αλλά περισσότερες φορές σε αυτές τις πέτρες περνάει και ξαναμπαίνει μέσα, γιατί το ανώτερο κομμάτι του ρητήρα είναι διατεταμένο. Είναι πολύ διατεταμένο. Οπότε έτσι όπως μπαίνει υποβλενογόνια, η φυσική ροή του είναι να ξαναμπεί μέσα στον ουρητήρα. Και όλα αυτά, αν τελειώσετε, κακοποιούν τον ουρητήρα. Έτσι. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να περάσει το πικτέιλ, να λυθεί το πρόβλημα. Σε βάθος χρόνου, σε εξάμηνο, σε χρόνο, οι ουρητήρες αρχίζουν να δημιουργούν πάρα πολλά στενώματα. Τα οποία τα στενώματα είναι μια κακή ιστορία. Έτσι. Δύσκολη τοποθέτηση πικτέιλ, πακτωμένος λίθος, υποβλενογόνια, δεν το πήραμε χαμπάρι για κάποιο λόγο, καθυστέρησε. Όλα αυτά κακοποιούν τον ουρητήρα, ο οποίος είναι ένα φοβερά ευαίσθητο όργανο. Πάμε παρακάτω, προχωρήστε. Λοιπόν, ένας πακτωμένος λίθος. Πώς τον μπορούμε να τον διαχειριστούμε? Έχουμε ένα σύστημα το οποίο πρακτικά είναι γεμάτο πέτρα και θέλουμε να καταφέρουμε να περάσουμε ένα πικτέιλ. Και έχουμε περάσει, έχουμε πετύχει την πρόσβαση με το υδρόφυλλο σύρμα, αλλά το ουρητηρικό μας δεν μπορεί να ανέβει προς τα πάνω. Και μάλιστα χάνουμε και την πρόσβαση πάλι. Μας γλιστράει και το προς τα πίσω το υδρόφυλλο σύρμα. Αυτό είναι μια, θα λέγα, κλασική περίπτωση αν έχεις να προετοιμάσεις, για παράδειγμα, ένα περιστατικό για PCNL που ήρθε αρχικά με απόφραξη και του βάζει ένα πικτέιλ και μετά στη συνέχεια θα χρειαστεί να κάνει και ένα υιοδερμικό. Βάζουμε το σύρμα, αλλά δεν ανεβαίνει εύκολα το ουρητηρικό μας. Προσπαθούμε να το σπρώξουμε, το ουρητηρικό κάθεται πάντα σε μία θέση δίπλα από την πέτρα. Δεν μπορούμε να βάλουμε σωστά ένα πικτέιλ. Φαίνεται κιόλας ότι είναι λίγο δύσκολο να καταφέρουμε να αφήσουμε ένα πικτέιλ εδώ δίπλα από την πέτρα. Δεν υπάρχει χώρος. Δηλαδή, το καλύτερη μας λύση θα ήταν να το βάλουμε εδώ κάπου, μέσα στο άνω κάλικα, για να παροχετεύει το σύστημα. Και συνεχίσουμε και προσπαθούμε. Και στην προσπάθεια τι κάναμε, που το βλέπετε το σύρμα τι έχει κάνει, έχει κουρβάρει μέσα στην κίστη. Γιατί δεν είχαμε το εργαλείο από κάτω να κοντράρει, όπως είπαμε, αυτό που συζητήσαμε, αλμπαράν, δομιντάρα και κόντρα στο εργαλείο, το βάζαμε τελείως ακτινοσκοπικά. Και εκεί, επειδή ήταν μαλακό το σύρμα, σπρώχναμε εμείς, αλλά δεν κρατάγαμε καλά το σύρμα σταθερό, τεταμένο, ώστε να έχει μια σχετική τάση, και σπρώχναμε και τα δύο μαζί, και το ουρητηρικό και το σύρμα. Και στην προσπάθειά μας να περάσουμε και το στενωμένο σημείο, καταλήξαμε το κουρβάραμε μέσα στην κίστη. Άρα η κίνηση εδώ ποια είναι? Εδώ η κίνηση είναι πολύ προσεκτικά, ενώ κρατάμε την τάση του σύρμα να μένει πάνω, να τραβήξουμε προς τα κάτω το ουρητηρικό, ώστε να ευθειάσει η οδός μας. Και το πλήρως υδρόφυλλο πρέπει συνεχώς να το βρέχουμε. Πρέπει ο συνεργάτης, ο βοηθός, συνεχώς να βρέχει το πλήρως υδρόφυλλο. Δείτε εδώ πώς γίνεται. Ποιο είναι το σημείο που κάναμε το λάθος? Βάζουμε το ουρητηρικό μέσα πάνω από το σύρμα. Πάμε να το γλιστρήσουμε και θα σας δείξω ακριβώς το σημείο. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι η άκρη του ουρητηρικού και εδώ πίσω
Είναι το σύρμα. Πρέπει το χέρι μας να κρατάει σταθερό το σύρμα και να γλιστράμε το ουρτυρικό απάνω. Όχι να τα παίρνουμε και τα δύο μαζί. Γιατί καταλήγουμε σε αυτό το πρόβλημα. Οπότε στο τέλος, όταν είδαμε ότι είχαμε δυσκολία και κουρβάρισε και δεύτερη φορά μέσα στην κίστη το σύρμα, βάλαμε ξανά το κυστεοσκόπιο, στηθήκαμε ακριβώς μπροστά στο στόμιο, πατήσαμε και λίγο το αλμπαράν να ευθιάσει τελείως το ουρτυρικό σε μία ευθεία με το στόμιο, για να έχουμε περισσότερη δύναμη να πιέσουμε, να μην γλιστρήσει δεξιά-αριστερά καθόλου το ουρτυρικό για το σύρμα και να καταφέρουμε να τοποθετήσουμε το πικτέιλ. Θα είναι μερικά tips and tricks για το συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όπως αυτή που περιγράφεται, καλό θα είναι να ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλοί υδρόφιλοι καθετήρες. Αυτό να έχει εκεί. Αυτός που δείχνει εκεί είναι υδρόφιλος. Ακριβώς το επόμενο. Εξήγησε το όμως τι είναι αυτό. Ακριβώς το επόμενο. Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε εδώ για να καταφέρουμε να πετύχουμε την πρόσβαση πάνω είναι αυτό εδώ ένα υδρόφιλο αγιογραφικό καθετήρα. Είναι πρακτικά των επεμβατικών ακτινολόγων, καρδιολόγων. Τέσσερα φρέντς. Τέσσερα φρένε σε διάμετρο, όλο επικάλυψη υδρόφιλη, ώστε γλιστράει σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι ένα υλικό που πρέπει κανονικά, οποιοδήποτε κάνει ουρολογία πρέπει να έχει ένα τέτοιο υλικό. Τώρα, για μια τοποθέτηση πικτέιλ, εντάξει, μπορεί κάποια τοποθέτηση πικτέιλ να αποτύχει. Αν κάποιο δεν θέλει να αποτύχει, πρέπει να έχει και ένα τέτοιο υλικό. Ουσιαστικά το γλιστράμε πάνω από το υδρόφιλο σύρμα και αυτό καταφέρνει και βρίσκει πολύ ωραία τη δίωδό του, επειδή είναι πολύ μικρό και υδρόφιλο, γλιστράει πολύ. Καταφέρνει και ανεβαίνει πιο ψηλά από ότι θα ανέβαινε ο συνηθισμένος ουρητηρικός. Οι καθετήρες, για να μην μπλέκεστε, είναι υδρόφιλοι ολικοί καθετήρες και δεν είναι στους καταλόγους των ουρολογικών προϊόντων, είναι στους καταλόγους των επεμβατικών προϊόντων. Υπάρχουν καθετήρες στον κατάλογο των ουρολογικών προϊόντων, αλλά δεν είναι πλήρως υδρόφιλοι. Έτσι. Είναι ακριβώς. Καθετήρες αγκιογραφίας, πλήρως υδρόφιλοι. Εντάξει, αυτό δεν μπορούν να το έχουν όλοι. Πρέπει να το έχουν όλοι. Αν θέλουν να έχουν. Αλλά άμα έχει όλα αυτά τα υλικά, έχει 100% πιθανότητα να βάλει ένα πικτέιλ, ας πούμε. Δεν το ανοίγει αυτό το υλικό. Δεν το ανοίγει, αυτό το υλικό το έχει. Αυτά τα υλικά πρέπει να τα έχει και θα τα ανοίξει όταν το χρειαστεί. Όταν χρειαστεί. Ναι. Αυτό ο καθητήρα περνάει από το 0038. Από τα πάντα περνάει αυτό. 38-35 και από το 35 περνάει. Και περνάει στιφ σύρμα, μαλακό, τα πάντα μέσα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει περάσει υδρόφιλο σύρμα και αυτός ο καθετήρας να μην περάσει από πάνω του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, είναι τόσο υδρόφιλος και τόσο λεπτός που περνάει τα πάντα. Είναι σωτήριος δηλαδή. Σωτήριο. Έχει μια πακτωμένη πέτρα. Μπορείς να αλλάξεις το υδρόφιλο σου σύρμα σε στιφ σύρμα και να βάζεις ένα πικτέιλ μετά με άλλη λογική. Τελείως, έτσι. Και άλλο ένα περιστατικό το οποίο εδώ λίγο πολύ θα κάνουμε ό,τι τρίκ υπάρχει για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πικτέιλ. Εδώ είναι ένα πατέρα συναδέλφου, ο οποίος είναι μονόνεφρος, έχει στένωμα στον ανώτερο ουρητήρα, έχει μπει νεφροστομία σε επίγουσα βάση και ο άνθρωπος θέλει να απαλλαγεί τουλάχιστον την νεφροστομία και να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε το στένωμά του και θέλαμε να περάσουμε ένα πικτέιλ. Και ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε το πικτέιλ από πάνω προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας πάλι ένα κτηνοσκόπηση. Είναι η ίδια λογική με το αντίστροφο ουσιαστικά. Όμως, ξεκινάμε, χρησιμοποιούμε την νεφροστομία, πάλι ένα υδρόφιλο σύρμα για να μπορέσει να πάρει λίγο εδώ την κούρβα και να μας διατηρήσει την πρόσβαση στην περίπτωση της νεφροστομίας και να μην γλιστρήσει εκτός και τη χάσουμε την πρόσβαση τη διαδερμική. Χρησιμοποιούμε εδώ, όπως βλέπετε, λίγο-λίγο τραβάμε πίσω την νεφροστομία, έχουμε έτοιμο το σύρμα, παραμένει μέσα στο σύστημα να μας διατηρεί την πρόσβαση και εδώ κάπου που το έχουμε θειάσει, εκμεταλλευόμαστε τη φυσιολογική μικρή κάμψη που έχει έτσι κι αλλιώς η νεφροστομία για να περάσουμε το υδρόφιλο σύρμα καλά μέσα στο σύστημα. Βλέπετε πόσο πολύ βοηθάει το υδρόφιλο. Είδατε, έκανε μια κούρμπα και μετά πήρε μόνο του την πορεία του προς τα κάτω. Αν ήταν κάποιο άλλο σήμα, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και κάπου εδώ κολλάει, γυρίζει προς τα πίσω. Αυτό είναι το σημείο του στενώματος. Στο σημείο του στενώματος μετά, βάλαμε αυτό τον καθετήρα των 4 French στον αγκιογραφικό. Και ξεκινάμε από πάνω. Να σκιαγραφούμε, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό θέμα που έχουμε με το στένωμα. Βλέπουμε ότι δεν περνάει κάτι ιδιαίτερα. Μια πολύ μικρή τριχούλα από σκιαγραφικό προς τα κάτω. Και εδώ αρχίζουμε όλο αυτό το παιχνίδι που συζητάγαμε. Ουρητηρικός καθετήρας ή αγκιογραφικός καθετήρας που είδαμε πιο πριν και το υδρόφιλο. Το σύρμα να καταφέρει να βρει τη δίωδο. Ένα μικρό σχόλιο. Οι υδρόφιλοι καθετήρες αγκιογραφίας βγαίνουν σε ευθεία μορφή και σε κόμπρα μορφή. Η κόμπρα μορφή βοηθάει πάρα πολύ γιατί μπορείς να περιστρέφοντας το καθετήρα αγκιογραφίας, το κόμπρα να γυρνάει και να μπορείς να προσπεράσεις στενώματα τύπου τέτοιου. Αυτό κόμπρα πρέπει να είναι εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, Παναγιώτη, έτσι. Ναι, αυτό είναι ναι. Έχει κάμψει μπροστά. Και γιατί θέλαμε να το στείλουμε και δεξιά-αριστερά στο σημείο του στενώματος ή δυνατόν. Δεν είναι πάντα εύκολο. Εδώ γινόμαστε λίγο επεμβατικοί ακτινολόγοι και όχι ουρολόγοι.
και να προσπαθήσουμε να βρούμε τη δίωδο, να δώσουμε τη δυνατότητα στο υδρόφυλλο σήμα να βρει μόνο του τη δίωδο, γιατί αυτό θα μας διευκολύνει. Το υλικό, το συγκεκριμένο, μας βοηθάει. Και ουσιαστικά βλέπουμε, προσπαθούμε, πιέζουμε λίγο, του δίνουμε τη δυνατότητα, το χτυπάμε λίγο περισσότερο, μήπως καταφέρουμε και περάσει. Γιατί καμιά φορά είναι λίγο πιο σκληρό το στένομα και παίζοντας με το υδρόφυλλο που ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να τραυματίσει, μπορούμε να πιέσουμε και λίγο παραπάνω. Και κάπου εδώ έχουμε αποτύχει. Δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε την πρόσβαση προς τα κάτω. Και εκεί πλέον, ως ουρολόγοι, πάβουμε να κάνουμε τους επεμβατικούς ακτινολόγους, ως ουρολόγοι θα αποφασίσουμε να πάμε από κάτω. Και εδώ θα βάλουμε κανονικά το ρητηρικό μας, θα ανέβουμε πάνω με το σύρμα, θα κάνουμε και την ανιούσα να δούμε πού είναι η θέση μας του στενώματος, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, εδώ έχουμε αφήσει ακριβώς εκείνη τη θέση, το αγιογραφίας, και είμαστε τυχεροί. Ξεφτυλιστήκαμε ως επεμβατικοί ακτινολόγοι, μου φαίνεται. Μπορώ να κάνω πάλι ένα σχόλιο? Ναι. Είναι λίγο εξειδικευμένα τώρα αυτά, ίσως ξεφεύγουμε, αλλά αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Ναι, ναι. Ότι υπάρχουν και μικρότερα ακόμα σύρματα. Ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα σύρμα 0,025 ή 0,018 θα μπορούσε να σου δώσει access. Είναι πολύ εξειδικευμένα αυτά που λέω τώρα, ίσως, αλλά υπάρχουν και τέτοια σύρματα. Δεν είναι εξειδικευμένα, Στέλιο. Πρέπει να τα. Ο κανόνας είναι ένας. Όταν το στένομα είναι επάνω, είναι πιο εύκολη πρόσβαση από κάτω. Όταν το στένομα είναι κάτω, είναι πιο εύκολη πρόσβαση από πάνω. Γιατί έχω στήριξη. Τι είχε τώρα ο κάτω που πήγε εδώ από κάτω, είχε στήριξη στον ερωτηρικό του καθετήρα και είχε ένα στενωμένο κομμάτι και έπρεπε να πάει σε ένα διατεταμένο κομμάτι. Ακριβώς. Τι είχε από πάνω, είχε ένα διατεταμένο κομμάτι χωρίς στήριξη και δεν μπορούσε να βρει την τρύπα. Έτσι. Είναι πιο εύκολο από ένα στενό κομμάτι να πάει σε ένα διατεταμένο από ότι από ένα διατεταμένο σε ένα στενό, αν δεν έχει οπτική επαφή. Η λογική που το δείξαμε αυτό είναι και να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά να συζητήσουμε επίσης να δούμε τα πιθανά tips and tricks που υπάρχουν για να μπορέσει κάποιος να το κάνει. Δίνω σκιαγραφικό, προσπαθώ λίγο με το υδρόφυλλο, προχωρώ τον καθετήρα μου και παίζω για να καταφέρω να αντιμετωπίσω ένα πιο δύσκολο περιστατικό από αυτό που είναι ο μέσος όρος για να δώσουμε λύση. Εδώ τώρα για μεταλλικό pigtail, θες να συζητήσουμε τα περιστατικά περισσότερο. Εγώ θέλω να προχωρήσουμε. Προχωρήστε, αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο. Γενικώς μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα έχοντας τις ίδιες προσβάσεις και χρησιμοποιώντας ένα σιάρμα, ακόμα και διαστολή του ρητήρα με μπαλόνια ή οτιδήποτε, που δεν είναι δύσκολες διαδικασίες. Δεν απαιτεί να είσαι ενδουρολόγος για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό σωστά. Εμείς εφαρμόζουμε μια τεχνική σε ό,τι αφορά τα στενώματα που χρησιμοποιούμε μπαλόνια, τα οποία απελευθερώνουν και φάρμακο για να αποφύγουμε την επαναστένωση των στενωμάτων. Αυτές τα δείχνουμε περισσότερο γιατί είναι τεχνικές οι οποίες στηρίζονται ακριβώς σε αυτά τα θέματα που δείξαμε. Αν έχεις ένα CRM και έχεις δύο υλικά, από αυτά μπορείς να δουλέψεις και αντίστοιχα τέτοια θέματα, δεν είναι απαραίτητο να είσαι εμβριολόγος. Και εδώ είναι η τοποθέτηση με ουρητηροσκόπιο, το οποίο συζήτησαμε πιο πριν, που είναι σε πιο δύσκολα περιστατικά. Αν έχεις ένα μεγάλο λίθο πακτωμένο, τον οποίο για κάποιο λόγο δεν μπορείς να περάσεις σύρμα, ουσιαστικά η τακτική αλλάζει λίγο. Και σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε, ουσιαστικά κάνουμε πρόσβαση ουρητηροσκοπική με τον ασθενή υπό αναισθησία. Συνήθως αυτό θα το δούμε όταν έχουμε βάλει τον ασθενή να κάνουμε την αντιμετώπιση της λιθίασης, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο, για παράδειγμα, δεν έχουμε πετύχει να περάσουμε την πέτρα να φτιάξουμε μια σωστή πρόσβαση και πολύ συχνά μπορεί να είναι και ο ρητήρας στενός και να μην καταφέρουμε να φτάσουμε καλά την πέτρα να δουλέψουμε. Οπότε θέλουμε να αφήσουμε pigtail για να έρθουμε αργότερα να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε μπαίνουμε μέσα ουρητηροσκοπικά, βλέπουμε την πέτρα και ενώ βλέπουμε την πέτρα εκεί, αυτό που ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε υπό ακτινοσκόπηση, βλέποντας το με το ουρητηροσκόπιο, κατευθύνουμε σε διαφορετικές θέσεις το σύρμα μας και πετυχαίνουμε την πρόσβασή μας και αφήνουμε το pigtail. Λοιπόν, πιο καθημερινά πράγματα συμβαίνουν έτσι και εδώ πέρα και τη συμμετοχή την δική σας. Θα δούμε κάποιες κλινικές περιπτώσεις. Λοιπόν, που πιθανόν χρειάζεται ειδική διαχείριση. Είναι περιστατικό, έγινε προσπάθεια τοποθέτησης pigtail χωρίς ακτινοσκόπηση, δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα στην συγκεκριμένη δομή υγείας. Λοιπόν, το σύρμα υδρόφυλλο πέρασε την πέτρα, πέρασε υποβλενογόνια και με το σμπρόξιμο βγήκε από το έξω στόμιο της ουρήθρας. Ορθά οι συνάδελφοι, δεν συνεχίστηκε φυσικά η πράξη. Λοιπόν, ιδέες.
Τι θα κάνουμε, πώς θα το συνεχίσουμε. Δηλαδή, σπρώχτηκε μέσα και ξαναγύρισε πίσω. Πώς ξέρουμε ότι πέρασε από βλενογόνια. Το είδαμε μετά εμείς. Ναι. Η εικόνα είναι αυτή. Λοιπόν. Ποιος θα βάζε νεφροστομία σε αυτόν τον ασθενή, αν δεν μπορούσε να κάνει, γιατί δεν μπορείς να περάσεις το πικτέιλ σου, θα βάζε κανείς νεφροστομία. Λοιπόν. Πώς και προχωρήσετε. Λοιπόν. Καταρχήν έπρεπε να λυθεί το θέμα της απόφραξης. Ωραία. Δεν θα τύχει κάποιες λίγες φορές να μην μπορεί να περάσει stand δια της ανιούσης οδούς. Οπότε θα πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα της απόφραξης. Τοποθετήθηκε νεφροστομία. Λύθηκε η απόφραξη, πέσαν οι πιέσεις, έτσι, άρα αυτό δίνει άνεση χρόνου. Το επόμενο βήμα, κάποια ιδέα. Λοιπόν. Για να κάνω μια τέτοια ποιος με νεφροστομία, ποιος θα αποφασίσει να πάει να κάνει ουρητηροσκόπηση από την ουρήθρα, σηκώσα χέρια. Και ποιος, μετά το άλλο θα είναι, θα πάει από τη διαδερμική νευροστομία να κάνει κατιούσια ουρτηροσκόπηση. Ανιούσια ουρτηροσκόπηση. Ποιος? Όχι στον ίδιο χρόνο, έβαλε στην νευροστομία, έφυγε το πρόβλημα. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα, ανιούσα ή κατιούσα? Ανιούσα ουρτηροσκόπηση. Κατιούσα ουρτηροσκόπηση. Μάλιστα, μισή-μισή. Λοιπόν, ενδιαφέρον να δούμε πριν το. Σαφέστατα. Το σήμα έβγαινε. Αυτό είναι το ερώτημα. Πολύ καλό ερώτημα. Ξέχασα να το πω. Το σήμα φυσικά δεν έβγαινε, δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Έτσι, στην ακτινοσκόπηση που έγινε, όλο το σύστημα ανεβοκατέβαινε με το που πήγαινες με τον απλό τρόπο να τραβήξεις το σήμα. Λοιπόν, κάνουμε ανιούσα πυελογραφία να δούμε τι γίνεται. Έτσι, ωραία, έχουμε την νεφροστομία μας. Ανιούσα πυελογραφία, τι γίνεται, τι πρόβλημα υπάρχει. Χρησιμοποιήσαμε το ουρητηροσκόπιο. Οδηγώ σύρμα μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο πακτωμένος λίθος, πάνω από το οδηγό σύρμα το ουρητηροσκόπιο, ώστε να βοηθήσουμε λίγο την προσπέλαση. Χρησιμοποίηση του λέιζερ στον ίδιο χρόνο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν έχουμε, έτσι, ακόμα δεν έχει περάσει οδηγό σύρμα, δεν έχουμε άξες στο νεφρό από κάτω. Παρ' όλα αυτά, λιθοτριψία στον ίδιο χρόνο, τοποθέτηση φυσικά καινούριο stand, απομάκρυνση της νεφροστομίας. Κάποια διαφορετική προσπέλαση, ιδέα, τελικά λύθηκε το πρόβλημα, δεν είχαμε. Με το σύρμα τι έγινε? Το σύρμα, μόλις μετά την θράψη του λίθα, αφαιρέθηκε εύκολα. Είδαμε, σε αυτό το σημείο εμείς είδαμε, ότι πέρασε υποβλενογόνια, αγκάλιασε την πέτρα, βγήκε στον ουρήτρα και ξαναπέρασε, δηλαδή σε 2-3 σημεία πέρασε υποβλενογόνια. Αφαιρέθηκε εύκολα. Το θέμα που έβγαινε το σύρμα δεν ήταν το υποβλενογόνιο τόσο, ήταν ότι είχε περάσει πίσω από την πέτρα. Ακριβώς. Ξανακατέβηκε κάποιο περίεργο τρόπο από κάτω και είχε πιάσει λουπ την. Σε αυτό το περιστατικό μπορούσε να βάλετε ένα γεωγραφικό καθετήρα, 4 friends, να πάει μέχρι πάνω και να τραβήξει το σύρμα μέσα από ένα γεωγραφικό. Θα έβγαινε πολύ εύκολα. Ευτυχώς το ουρητηροσκόπιο πέρασε κατευθείαν. Έτσι, δηλαδή αυτό και εμά ξέπλησε, οπότε λύθηκε και. Να πω ότι δεν θα έπρεπε να γίνει σε αυτό το περιστατικό. Τι δεν θα έπρεπε, θα ήταν το λάθος. Τραβάω το σύρμα. Λάθος, τεράστιο λάθος, έτσι. Δεν βάζω νεφροστομία. Λάθος επίσης. Γιατί ό,τι και να κάνεις, άμα έχεις μια νεφροστομία, τη σώζεις τη μέρα σου, έτσι. Άμα το κάνεις και πας να βάλεις νεφροστομία μετά, την πάτησες. Λοιπόν, επιπλέον. Η τοποθέτηση, η αρχική προσπάθεια τοποθέτησης έγινε χωρίς νάρκωση. Οπότε, όταν έγινε προσπάθεια να αφαιρεθεί το σήμα, ο ασθενής πονούσε. Εδώ το πρόβλημα είναι. Είσαι με νάρκωση, αλλά είσαι χωρίς ακτινοσκόπηση. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν ο ασθενής ζορίζεται ή όχι. Πας να τραβήξεις το σύρμα και φυσικά τα ξεριζώνεις όλα. Δεν έχεις εικόνα. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν και διαδερμικά αυτό να πάει. Βεβαίως. Ναι. Μετά. Θα ήταν μια καλή λύση, γιατί διαδερμικά, δεν θα έχεις το σύρμα μπροστά να κάνεις την επέμβαση. Έχεις τη δικλίδα ασφαλείας σου ούτως ή αλλιώς. Όταν έχεις βάλει μια νεφροστομία και την έχεις τρεις μέρες μέσα, για να περάσεις ένα ουρτηροσκόπιο είναι της πλάκας. Τίποτα. Βάζεις το θικάρι, ένα θικάρι. Ουρητηρικό, ένα από αυτά τα access ή τα κανονικά, το και περνάς από την νεφροστομία μέσα και σε βαστά στην πέτρα. Και θα βόλευε και πολύ γιατί είναι ψηλά. Έτσι, ναι. Είναι σχεδόν στα ελάχιστα εκατοστά. Και έπειτα υπάρχει ένα μεγάλο προτέρημα. Δουλεύεις, σκεφτείτε το λίγο, όταν πας από κάτω, δουλεύεις σε στενό περιβάλλον και έχεις την πέτρα από πάνω. Όταν πας από πάνω, δουλεύεις από διατεταμένο περιβάλλον και έχει τη φέτα από την πέτρα φάτσα σου μπροστά.
Άρα μπορεί να τη σπάσει πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό το λόγο προτιμούμε όταν θα σπάσουμε την πέτρα να μην δουλεύουμε στον ουρητήρα. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό είναι ότι ο ουρητήρας είναι ένα πολύ στενό περιβάλλον. Έτσι είναι προτιμότερο να δουλεύεις ψηλά, πίελο, νεφρό ή κάτι. Μα όταν δουλεύεις από πάνω ουρητηροσκοπικά, δουλεύεις από το διατεταμένο κομμάτι, οπότε είσαι σε διπλάσιο περιβάλλον από ό,τι θα ήσουν από κάτω. Έχει τεράστια διαφορά. Εγκύτερα στην πέτρα, στο συγκεκριμένο σημείο. Ωραία, προχωρήστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα περιστατικό, το οποίο έγινε προσπάθεια τοποθέτηση πικτέιλ, αυτό το ενδοσκοπικό πικτέιλ, το τυφλό που γνωρίζουμε, και κατέληξε κάπου. Ο ασθενής εννοείται ότι πόναγε, πάλι καλά που δεν κατέληξε και στο πνευμόνι κάπου. Γιατί στην ΟΚ φαινόταν σχετικά καλά. Ναι. Τι θα μας έδειχνε στην ΟΚ να υποπτευθούμε ότι αυτό το πικτέιλ δεν είναι σωστά? Ότι δεν κουρβάρει, έτσι, δεν κάνει τη λούπα, τη γνωστή λούπα. Φαίνεται στο σωστό μέρος, αλλά δεν κάνει λούπα. Και είναι και αρκετά κεντρικά βέβαια, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να το πει. Εντάξει, δεν το ξέρεις ανατομικά πώς είναι στο νεφρός. Δεν θα μπορούσε, έπρεπε να δεις πάρα πολύ καλά να φαινόταν. Ωραία. Φαινόταν όμως ψηλά, σχεδόν στην περιοχή του νεφρού. Η κούρμπα μπορεί να πεις ότι ήταν δύσκολη η προσπέραση, είναι εκτός, έτσι, είναι εκτός συστήματος. Λοιπόν, τι θα έκανε κάποιος αυτό? Άστο εκεί για πάντα. Εντάξει, θα μείνει να επασβεστωθεί ώστε να το βγάλουμε μετά με 2-3 επεμβάσεις και να πούμε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όχι. Τι, υπάρχει κάτι, κάποιος που δεν θα το βγάζε? Ναι, αυτό το βλέπεις έτσι εδώ πέρα. Τώρα το διαπιστώνεις. Έτσι και συνήθως δεν το διαπιστώνεις αμέσως, γιατί ο ασθενής κάνει παραπονιέται. Γιατί πολλές φορές αυτό παροχετεύει. Όχι πολλές φορές, παροχετεύει αυτό. Το πιο πιθανό είναι να έχει ακόμα εδώ, να έχει κάνει. Παροχετεύει, σίγουρα παροχετεύει. Σίγουρα. Παροχετεύει. Υπάρχει κανένας που δεν θα το βγάζει? Όχι, έτσι, αυτό πρέπει να βγει. Ναι. Πώς το βγάζεις? Πότε το βγάζεις? Ένα ερώτημα. Και πώς το βγάζεις μετά, εντάξει. Γιατί το ερώτημα του, πότε το βγάζεις, γιατί το λες? Γιατί να όσο να είναι, αν το κάνεις άμεσα, θα ματώσει. Αν το αφήσεις 2-3 μέρες, κάνει και ένα τρακτ. Εντάξει τώρα. Γιατί υπάρχει. Εγώ θα το βγάζω άμεσα. Το πιο πιθανό να το βγάζαμε άμεσα. Άμεσα θα το βγάζε. Γιατί αλλιώς το τρακτ θα σου μείνει και μόνιμο να σου κάνει ρίγκιο αργότερα. Αν είχαμε φροντίσει να έχουμε περάσει ήδη ένα σύρμα καλά, σωστά. Να ξέρουμε ότι είμαστε στη θέση μας και θα μπορούσαμε να το βγάλουμε. Είχατε αίμα στα ούρα για να υποψιάζετε? Μα, δεν ξέρω, αλλά πες ότι είχες, ναι. Φυσικά αν είχες, τι θα έκανες, θα το έβγαζες? Πολύ. Όχι, θα το έβγαζα σίγουρα. Δεν είχες αίμα λοιπόν. Αλλά αν δεν είχα, μπορώ να περίμενα 2-3 μέρες. Αν περίμενες, υπάρχει ένα πρόβλημα. Φτιάχνει ένα τρακ εκεί πέρα. Και το τρακ αυτό μπορεί να σου κάνει συρρήγγιο με κάτι άλλο αργότερα. Δεν κερδίζεις κάτι με το να τα αφήσεις. Ανασφάλεια είναι, ίσα ίσα. Αν δεν είχες, ακόμα πιο ωραία, το βγάζεις ακόμα πιο γρήγορα. Αυτά πρέπει να βγαίνουν κατευθείαν, δεν πρέπει να μένουν έτσι. Έτσι, ναι. Θα το βγάζετε αμέσως ή θα προσπαθούσατε να βάλετε άλλο ή θα περνούσατε μια νεκροστομία και θα το βγάζετε? Καταρχάς αυτό άμα είναι ανοιχτού άκρου, λίγο να το τραβήξεις και πράσεις το σύρμα, δεν χρειάζεται καν να το αλλάξεις. Αφήνεις το ίδιο πικτέιλ και το βάζεις στο μέρος του. Και το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σύρμα σίγουρα την ώρα που θα το βγάλεις, να υπάρχει ένα σύρμα είτε διαδερμικά είτε από κάτω που να σου είχε εξασφαλίσει την οδό. Ναι. Και πέρα το βγάζεις. Ναι. Το βγάζουμε με σύρμα ή καθόλου? Τι. Το βγάζουμε με σύρμα. Πάντα με σύρμα εδώ. Άλλο λέω. Μέσα στο πικτέιλ. Γιατί θα το βγάλεις με σύρμα? Όταν περάσει το σύρμα από μέσα από ένα πικτέιλ, πάβει να κάνει ελίκωση το πικτέιλ. Αν πάει να το τραβήξει τώρα αυτό τι θα κάνει? Θα πάει να κάνει ελίκωση του, θα σου τραβήξει ό,τι είναι εκεί δίπλα. Αν το έχει ευθυάσει, δεν σου τραβάει τίποτα. Απλώς το γλιστράς έξω. Κατανοητό. Είναι παρόμοια η λογική. Αν δείτε νεφροστομίες που περνάνε μέσα από σπλήνα, από ύπα κλπ. Πρέπει να έχεις βάλει σύρμα πρώτα να την ισιώσεις καλά και μετά την τραβάς προσεκτικά. Βέβαια εκεί το αφήνεις και αρκετές μέρες να φτιάξεις αυτή την οδό για να μην ματώσει. Στο μικρόφωνο λίγο. Και το σύρμα να μην βγει από καμιά τρεπούλα του πικτέιλ. Δεν θα βγει από τρεπούλα. Το υδρόφυλλο δεν θα βγει από τρεπούλα του πικτέιλ. Το υδρόφυλλο δεν βγαίνει. Βρίσκει το πιο. Και έπειτα εδώ είναι ευθιασμένο το πικτέιλ. Και όλα που να βγει από τρυπούλα. Εδώ μπορεί να τραβηχτεί μέσα στον ουρητήρα λίγα εκατοστά. Έτσι και δια του υπάρχοντος στεντ, μπορούμε να μπει το καινούριο σύρμα. Το νόημα εδώ ποιο είναι? Έχουμε δύο προβλήματα. Έχουμε μία πέτρα, η οποία για τον ΑΒ λόγο ήθελε ο ασθενής να την χειλώσει. Και ένα στεντ το οποίο είναι εκτός θέσης. Λοιπόν, το νόημα εδώ πιστεύουμε ότι είναι καταρχήν. Αυτό βγαίνει, πρέπει με κάποιο τρόπο να βγει. Μπαίνει ένα καινούριο στεντ για ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να στεγανοποιηθεί το σύστημα. Γιατί όταν θα πάμε να κάνουμε την laser λιθοτριψία, θέλουμε στεγανό σύστημα. Αναγκαστικά θα έχουμε υψηλές πίεσεις, οπότε δεν θέλουμε να. Θέλουμε μάλλον να δουλεύουμε σε ένα στεγανό σύστημα. Άρα, πόσο θα περιμένετε για να πάτε να κάνετε την ουρητήρα? Πάλι είμαστε. Θα
κάποιες εβδομάδες. Συνήθως πιστεύουμε ναι, στο ότι στο μήνα και πλέον μπορούμε να δουλέψουμε με σχετική ασφάλεια, αλλά πάντα χαμηλές πιέσεις. Εδώ και, ναι. και 6 εβδομάδες. Πες το. Να την καθητήρα Κίστιος. Εδώ πέρα, μετά το τέτοιο, μετά εδώ είναι πολύ μικρή τρύπα. Διόρθωση. Είναι πολύ μικρή τρύπα. Είναι πολύ μικρή τρύπα. Μιλάμε για πολύ μικρό πράγμα. Έτσι, και, πρέπει να έχει και πρέπει να είναι και παρένχυμα πάνω. Ναι, είναι πολύ μικρή τρύπα. Η λογική δηλαδή, είναι σωστή που έχει, αλλά είναι πολύ μικρή. Σφραγίζει από μόνο. Έχει τύχει πολλές φορές άνδρες, υποκυστικό κόλλημα, αυξημένες ενδοκυστικές πιέσεις, να έχουμε παλινδρόμηση και ουρινώματα. Το θέμα είναι ότι σε μια μισή ώρα υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα περιστατικών. Έτσι. Σε άνδρα είναι σωστή η παραμονή μίας ή δύο ημερών, τουλάχιστον στην αρχή του... Προχωράμε. Το συγκεκριμένο είναι... Λοιπόν, τρίτη περίπτωση, έτσι, ακτινογραφία, δείχνει αυτό. Τι κάνουμε, τι βλέπουμε. Βάζουμε ένα πικτέιλ. Πώς θα το βάλουμε αυτό, αυτή. Λοιπόν, πρόβλημα δεξιά, πιθανά αποφράσει αυτός ο λίθος, έντονο πρόβλημα αριστερά, μάλλον κούρμπα του στεντ κάτω, μάλλον εκτός θέσης, μάλλον σπασμένο. Τι εννοείται μάλλον σπασμένο. Όχι μάλλον, προφανέστατα. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό περιστατικό που πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή ότι οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για το πότε πρέπει να βγάλουν το πικτέιλ και ακόμα περισσότερο να τους το γράφουμε. Γιατί ενημερώνονται, αλλά λένε δεν μου το πες. Και ας είναι και γραμμένο, λένε δεν το διάβασα. Αλλά πρέπει να είναι γραμμένο κάπου. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, η πρώτη μας ενέργεια είναι. Τι κρεατινίνη έχει αυτός ο άρρωστος. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όλος περιέργως. Όλα αυτά δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Θεός είναι μεγάλος. Ναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όσο και αν προσπαθούμε εμείς να τα. Έτσι, είναι καλά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι τοποθέτηση στεν. Θα κάνουμε ανιούσα πυελογραφία, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Τοποθέτηση στεν, ώστε στις επόμενες παρεμβάσεις μας να έχουμε έναν ευρύ αυλό. Και θα προσπαθήσουμε τώρα να αφαιρέσουμε. Ό,τι αφαιρείται. Να ρωτήσω κάτι τώρα εδώ. Τοποθέτηση τι stent. Νεφροστομία ή πικτέιλ εδώ πέρα. Λοιπόν, αν μπορεί να μπει εύκολα double J, πιστεύω θα το προτιμήσουμε για να έχουμε έναν διατεταμένο ουρητήρα όταν θα χρειαστεί να κάνουμε τους χειρισμούς. Φυσικά το πιο απλό είναι κατευθείαν υπονάρκωση. Αν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα κομμάτια, να το προτιμήσουμε. Αν δεν χωράει το ουρητηροσκόπιο, ένα stand εξάρι για ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να έχουμε διατεταμένο τον ουρητήρα για να μπορέσουμε ουρητηροσκοπικά να... Ναι. Θα μπορούσαμε εδώ να το αντιμετωπίσουμε ως αλμονόνεφρος όλοι τι θα κάνουμε επειδή ο αριστερός από η αριστερή πλευρά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λέει να πάτε πρώτα στη δεξιά μεριά ή στην αριστερή. Ναι, να τον αντιμετωπίσουμε σαν να έχει ένα νεφρό, παράδειγμα. Τις κινήσεις μας. Το δεξί. Έχει το ας υποθέσουμε. Επειδή δεν ξέρουμε τι γίνεται με το αριστερό, επειδή ρωτήσατε για πάτε, κάτι. Δεν θα πάτε. Λέει ότι έχει κρεατινίνη φυσιολογική. Έτσι. Θα πρέπει να κάνετε επιλογή ποιας μεριάς. Ποια μεριά θα πάμε να κάνουμε πρώτα. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή είναι για το πώς θα αφαιρέσουμε τα κομμάτια του αριστερού. Εξυπακούεται ότι δεξιά θα πρέπει το σύστημα να δουλεύει καλά. Από τη στιγμή που βλέπουμε λίθο, μπορεί να μην έχει διάταση, η δεξιά πλευρά θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Έτσι. Η συζήτηση που κάνουμε είναι στους τρόπους αφαίρεσης του σπασμένου στεντ. Αλλά ναι, δεξιά θα πρέπει να έχουμε καλή λειτουργία. Παρόλο που η κρεατινίνη είναι καλή, μπορεί όντως να προϋπάρχει. Άρα το ξεχνάμε το δεξιά λίγο και μένουμε στο αριστερά τώρα. Ναι, στιγμή, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αριστερά. Ωραία. Αριστερά. Ποιος θα έβαζε νεφροστομία σε αυτόν τον άνθρωπο. Αριστερά. Κανένας. Ένας. Γιατί να τη βάλουμε την νεφροστομία, σας εξηγήσω γιατί να τη βάλουμε την νεφροστομία. Πώς θα το βγάλετε αυτό το πικτέιλ, από κάτω, έτσι δεν είναι. Προτιμητέα από κάτω. Οι πιθανότητες αυτό το πικτέιλ να το βγάλετε από κάτω έτσι όπως είναι, πόσες τις δίνετε. Σχετικά λίγες. Αν έχετε βάλει μια νεφροστομία από πριν και έχει κάνει ένα ωραίο track νεφροστομία και πάτε στον ουρητήρα και το πικτέιλ το σπρώξετε στο νεφρό επάνω όσο πάει. Δεν είναι πολύ εύκολο μετά με μια διαδερμική που να πας να το βγάλεις από πάνω. Νομίζω σε αυτό η λύση είναι διαδερμική. Δεν είναι μόνο η διαδερμική. Αυτά είναι περιστατικά που πάνε συνδυαζόμενα. Ναι. Πας από κάτω, κάνεις ό,τι μπορείς από κάτω, αλλά μετά δεν μένεις στη λογική. Τράβα, σπρώξε, κάνε, δείξε. Σπρώξε. Ναι. Το σπρώξε είναι πολύ πιο εύκολο από το τράβα εδώ πέρα.
Έτσι. Και όταν το έχεις πρόξει μέσα στο νεφρό, είναι πολύ εύκολο. Μπαίνεις με ένα τέτοιο τάκ, το πιένεις και έφυγε. Έτσι, πρέπει, γιατί εδώ το θέμα δεν είναι να βγάλω μόνο το πικτέιλ, είναι και το τι θα κάνω σε στενόματα στον ουρητήρα μετά. Εδώ ο ουρητήρας δεν είναι οποιοδήποτε ουρητήρας τώρα. Έτσι, είναι ένας ουρητήρας ο οποίος έχει ένα πικτέιλ μέσα 3 χρόνια, ξέρω πώς το έχει. Γιατί για να σπάσει το πικτέιλ πρέπει να είναι μια διετία τουλάχιστον. Έτσι, έτσι δεν είναι. Ναι. Έτσι. Γι' αυτή η λογική της νευροστομίας, όχι ως ασφάλεια περιστατικού εκείνη τη στιγμή, αλλά ως ολοκληρωμένη εικόνα περιστατικού. Λοιπόν. Τα ξεχασμένα πικτέιλ, έτσι, τι μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται ξεχασμένο. Μπορεί λίγο να παίζει και το βίντεο. Λοιπόν, τι θεωρείται ξεχασμένο πικτέιλ. Ένα πικτέιλ το οποίο έχει μείνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει το όριο που τίθεται από τον κατασκευαστή. Έχουμε πικτέιλ 3 μήνου, 6 μήνου, 9 μήνου, οτιδήποτε ξεπερνάει το χρονικό όριο του κατασκευαστή θα θεωρηθεί ξεχασμένο. Έχουμε δει πικτέιλ τα οποία τυχαία ανακαλύπτονται χρόνια μετά. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να καταστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική πράξη, η οποία θέλει πολλές φορές συνδυασμένη προσπέλαση. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό εδώ, γιατί συμβαίνει στην καθημερινότητα. Δεν προσπαθούμε να τραβήξουμε το πικτέιλ όλο μαζί αν δεν έρχεται. Το κόβουμε το πικτέιλ. Μπαίνουμε μέσα στον ουρητήρα και με το λέιζερ κόβουμε το πικτέιλ. Γιατί το κόβουμε το πικτέιλ? Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο μετά είμαστε καλά. Μπορούμε να ξαναμπούμε, να ξαναπάμε. Δεν θέλουμε να σπάσουμε την πέτρα εμείς. Θέλουμε να αποδεσμεύσουμε την πέτρα από το πικτέιλ. Άρα δηλαδή προχωράμε και σπάμε εκεί που μπορούμε. Προχθές κάναμε, θυμάστε το περιστατικό που κάναμε, τεράστια 3 εκατοστά πέτρα στο νεφρό, ένα πικτέιλ κολλημένο μέσα να. Πας ίσα παράλληλα στο πικτέιλ και σπάς την πέτρα να αποδεσμεύσεις το πικτέιλ. Ας την πέτρα, ξέχνατε, θα την αντιμετωπίσεις σε άλλη φάση. Αυτό ακριβώς είναι και το συγκεκριμένο που δείχνουμε. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Πικτέιλ κομμένο με το λέιζερ. Θα αναγκαστείς να το κόψεις σε 2, 3, 4 σημεία, ώστε σιγά σιγά να καθαρίζει το σύστημα. Θα προετοιμαστεί ο άρρωστος ότι σαφώς και θα τελειώσει με τη μία. Έτσι δεν υπάρχει μαγικός τρόπος αυτά να τα διορθώσουμε κατευθείαν. Θα χρειαστεί και 2 και 3 και όσες επεμβάσεις χρειαστεί. Λοιπόν. Έχετε ακόμα ένα πεντάλεπτο. Ακόμα ένα πεντάλεπτο. Ναι. Ωραία. Συγγνώμη, θα μπορούσα να ρωτήσω. Ναι, βεβαίως. Εδώ, στο προηγούμενο προστατικό, είχαμε ένα κέραιο ουροποιητικό με ένα ξεχασμένο πικτέιλ. Τι γίνεται όταν έχουμε ένα ουροποιητικό το οποίο έχει υποστεί επεμβάσεις, όπως ας πούμε είναι μια εκτροπή ούρων? Μία? Εκτροπή ούρων. Είναι ένας ασθενής που έχει ξεχασμένο πικτέιλ με ουροτηροδερμοστομίες. Νευροστομία. Must. Πας undergrade μετά. Πας από πάνω. Ναι. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Μονόδρομος ή ο μονόδρομος είναι να πας από πάνω, να βάλεις την νεφροστομία, να περάσεις το σύρμα σου κάτω, να πας από κάτω, να το πιάσεις το σύρμα σου, να ευθιάσεις την διαδικασία και μετά μπορεί να πας αμφίδρομα. Αλλά η αρχική σου πρόσβαση εκεί είναι μόνο από πάνω. Κατανοητό? Κύριε Λάτσικο μου, ναι. Μία μικρή παρένθεση. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και πια δεν ντρέπομαι να το πω. Έχω την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχω την πιο περίεργη επιπλοκή με πικτέιλ. Δεν έχω ακτινογραφίες παρά το ότι τα έψαξα και θα την πω τώρα. 1993, μόλις έχω διοριστεί λέκτορα στο Σεισμανόγλιο, πρώτος μήνας με φωνάξανε και μπήκα σε ένα χειρουργείο ενός συναδέλφου σε ανοιχτή ουρίτηρο λιθοτομή. Δεξιά αιμορραγούσε, δεν είχε βρει την πέτρα, ήταν εκνευρισμένος, ήθελε να πάει αλλού, μου λέει «Γεράση, μάλλον να βοηθείς, βάλε ένα πικτέιλ και κλείσε». Μπήκα μέσα τρομαγμένος, έβαλα ένα πικτέιλ και το βράδυ με πήρε ο συνάδελφος που εφημέρευε, μου λέει «Και λιβζά το πικτέιλ, σαν να πηγαίνει προς τα πάνω». Ήτανε βεβαίως η σπερματική φλέβα, μπήκε στην κάτω κύλη, δεξιά κοιλία και ο ασθενής πήγε στο Νάσιο και έβγαλε το πικτέιλ. Έψαξα μετά από καιρό να βρω το φάκελο. Τόσα χρόνια ντρεπόμουν να το πω, αλλά μια και έχουν περάσει πολλά χρόνια, αυτά. Δικαιολογείται να το πω. Υπάρχει απεικονιστικό αυτό, γιατί πρέπει να το... Έψαξα για το φάκελο, μάλιστα. Δεν τον βρήκα ποτέ ξανά. Μάλιστα. Είναι. Τα πάντα συμβαίνουν. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό πρέπει να το σταντάρουμε όλο το σκηνικό. Έτσι. Προχωρήστε. Τα συγκεκριμένα, λοιπόν. Ασθενής, άντρας, επίσκεψη με φόλεϊ. Και συνάδελφος, λοιπόν, τα έχει όλα. Και έρχεται με την αξονική, έχουμε πέτρα, η πέτρα είναι γνωστή, πακτωμένη και θα τοποθετήσουμε υπονάρκωση
και στανταρισμένες διαδικασίες στο πικτέιλ μας. Λοιπόν, και μέσα στην κίστη, κάνοντας πάντα κυστεοσκόπηση, πάντα κυστεοσκόπηση. Να το τονίσουμε ότι πάντα θέλει μια κυστεοσκόπηση. Αυτό είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, θα δούμε αυτό πριν βάλουμε το. Το πικτέιλ, γιατί θέλετε να το βάλετε? Έχει λίθος στη μεσότητα του ρουτήρα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ερώτημα θέλουμε να θέσουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε αυτό. Είμαστε σίγουροι ότι είναι είδημα από τον καθετήρα? Θα προχωρήσουμε στο πικτέιλ? Τι απόψεις υπάρχουν? Αυτό είναι στο πλαϊνό τείχομα, στο αριστερό πλαϊνό τείχομα. Δηλαδή, βασικά το ερώτημα είναι, τι πιστεύουμε ότι είναι αυτό? Είναι κακοήθεια? Είναι όγκος αυτό? Και αν είναι κακοήθεια, προχωράμε, θα βάλουμε πικτέιλ? Θα βάλουμε πικτέιλ? Ποια είναι η λογική? Είναι συμπτωματικός ο ασθενής σας? Ο ασθενής δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Τίποτα. Ποιος θα πάρει βιοψία από αυτό το πράγμα? Ποιος θα βάλει πικτέιλ χωρίς βιοψία? Τι φοβόμαστε εδώ πέρα? Μήπως είναι όγκος και κάνεις διασπορά προς τα πάνω, δεν είναι? Αυτό ήταν λογικό, δεν είναι? Θεωρητικό βέβαια, αλλά λογικό. Τι κάνατε? Λοιπόν, πώς προχωρήσαμε? Δεν πήραμε βιοψία. Συγγνώμη, ένα σχόλιο, επιτρέπετε. Δεν ξέρω κανένα paper στη βιβλιογραφία που να περιγράφει διασπορά καρκινικών κυττάρων από την κύση στον άνθρωπο ρουπητικό. Αυτό επειδή το λέμε, βεβαίως είναι λογικό. Ναι, αλλά είναι λογικό. Αλλά βιβλιογραφικά δεν είναι πουθενά τεκμηριωμένο. Και επειδή την απορία αυτή την είχα πριν από 20 χρόνια, όταν ήμουν και εγώ στην Αμερική και τη ρώτησα στον εκεί μέντορά μου, μου είπε ακριβώς το ίδιο. Ουδέποτε κανείς το απέδειξε αυτό. Είναι θεωρητικός κίνδυνος, αλλά δεν είναι αποδεδειγμένο. Το ότι δεν αναφέρεται βιβλιογραφικά. Γιατί το κοίταξα σήμερα το πρωί από περιέργεια. Και βρήκα ένα paper το οποίο περιγράφει το εξής. Περιστατικά τα οποία έχουν κάνει κυστεκτομή, τα οποία ήταν pre-stented. Και αναφέρει και λέει ότι είναι περίπου 13% η πιθανότητα στη μεριά του ρητήρα που είχε το stent να κάνουν υποτροπή του TCC, ενώ στις άλλες μεριές που δεν είχαν stent, δεν είχαν... Είναι λογικό. Είχαν είναι λογικό. Εδώ κάνουμε την κυστεκτομή, δηλαδή, και όταν κάνεις την κυστεκτομή πρέπει τα να κλείσεις την ουρήθρα, να μην υπάρχει διασπορά. Το μοναδικό paper. Μπορεί αυτό να ήταν όγκος ανώτερου αποχητευτικού σε έναν ασθενή που είχε όγκο ανώτερου αποχητευτικού. Ήταν κατώτερου, θα μπορούσε και αυτό, αλλά το πρακτικό κομμάτι στο συγκεκριμένο ήταν ότι ήταν μηδέν στη μεριά που δεν είχε μπει stent πριν την κυστεκτομή και ήταν 13% σε εκείνες τις πλευρές. Είναι δύσκολο να το αποδείξει με μελέτη αυτό το πράγμα. Είναι λογικό όμως. Συμφωνώ απλά το λέω. Είναι ίσως το μοναδικό δεδομένο που υπάρχει. Λοιπόν, ποια ήταν η συνέχεια? Δεν πήραμε βιοψία. Ναι. Δεν το αντιλήφθηκα, ίσως μπορεί να το είπατε. Γιατί βάζουμε πικτέιλ εδώ? Πέτρα. Έχει πέτρα. Έχει πέτρα, έχει απόφραξη. Κλινικά τίποτα ο ασθενής, έτσι απολύτως τίποτα. Αλλά είναι πέτρα γνωστή έτσι, πολύ καιρό πακτωμένη. Να το ξαναδείξουμε το βίντεο. Γιατί παίζει ρόλο και η μορφολογία του στοιχείου που βλέπουμε. Τι κάνατε, προχωρήσαμε στην τυπική τοποθέτηση πικτέιλ. Πέρασε εύκολα, παρόλο που ήταν πακτωμένη. Τέσσερις εβδομάδες μετά, βγάλαμε το φόλεϊ. Ο συνάδελφος, ο συνταξιούχος, δεν ήθελε καθετήρα. Η βλάβη υποχώρησε πλήρως. Ένα μήνα ή ένα μισή μήνα μετά, τώρα δεν θυμάμαι πότε τον κάναμε. Υποχώρησε πλήρως. Άρα ήταν είδημα από τον καθετήρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Αν δεν το είχατε κάνει έτσι. Δηλαδή και είχατε πάρει βιοψία, εντάξει, έχει καθυστερήσει λίγο η ιστορία. Το θέμα είναι τι τους λέμε εδώ πέρα, τι να κάνουν. Βλέπουν αυτή τη βλάβη εδώ. Τι πρέπει να κάνουν? Αλλά έχουμε και την πακτωμένη πέτρα, δηλαδή το σύστημα χρειάζεται τέτοιο. Θα μπει νεφροστομία, θα μπει πικτέιλ. Ποιο θα είναι το... Εσείς κάνατε αυτό και σας βγήκε έτσι. Αν σας έβγαινε ανάστροφο, δηλαδή βλέπατε ότι αυτός μετά το αυτό που κάνατε, ας πούμε, ήταν όγκος αυτό το πράγμα. Τι θα λέγατε? Μπορεί να έχει δημιουργηθεί και η πέτρα λόγω αυτήνης της κατάστασης, παραδείγματος χάρη. Ναι, όχι, ποιο το μήνυμα που θα τους περάσουμε εδώ, ποιο είναι? Ότι αν δουν αυτό το πράγμα, αν το δουν αυτό το πράγμα, τι κάνουμε, προχωράμε? Θα προχωρούσε κανένας να κάνει ουρτυροσκόπηση και να μην βάλει πικτέιλ, ας πούμε? Πες το. Ναι, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν δεδομένα που να... Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα, λοιπόν, είναι ένα ερωτηματικό. Βέβαια. Ωραία. Αυτό. Πιστεύω ότι είμαστε με τον χρόνο μας. Υπάρχει κάποιο ερωτηματικό σε αυτά που ακούσετε σήμερα? Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, είπατε, μιλήσαμε για την αναγκαιότητα του CRM, η αναγκαιότητα της αναισθησίας, ήθελα να ρωτήσω. Α, πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Η αναγκαιότητα της αναισθησίας, όχι της αναισθησίας, της μέθης. Της μέθης. Θεωρητικά, τη σημερινή ημέρα, αν δεν κάνεις εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, γιατί στην εύκαμπτη δεν χρειάζεται. Έτσι. Στην εύκαμπτη ξυλοκαίνη σε καλύπτει. Έτσι.
όπως σε καλύπτει και στις γυναίκες η τοπική. Και στις γυναίκες. Εκεί που πονάνε είναι οι άντρες στην κάμψη του προστάτη και στο τέτοιο εκεί πέρα. Λογικά θα έπρεπε να γίνονται όλα με μέθη. Τώρα, είναι εφικτό αυτό σε ένα σύστημα που γίνονται 30 κιστοσκοπήσεις την ημέρα? Δεν είναι εφικτό. Δυστυχώς αυτό πώς θα το στρώσουμε. Εμείς προσπαθούμε τώρα να έχουμε έναν αναισθησιολόγο να ασχολείται με αυτά τα πράγματα μόνο στις κιστοσκοπήσεις. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος εδώ που να μπαίνουν όλα τα πικτέιλ με μέθη? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά είναι δραματικό, γιατί αν έχεις εσύ το πρόβλημα, μόνο και μόνο με τη λογική του, θα μπει αυτό το μαρκούτσι, ας πούμε, εκεί μέσα και πονάει. Δεν πονάει. Δεν πονάει. Σου λέω, δεν πονάει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ως ασθενής θα μιλήσω. Ναι. Μέχρι προ-14ετίας, και εγώ έλεγα πραγματικά ότι πόσο πονάει. Μέχρι που χρειάστηκε μετά από μια αιματουρία να υποστώ κιστεοσκόπηση ζωντανός, rigid. Είστε ακόμα ζωντανός. Δεν θα το ξανάκανα. Εννοείται. Πονάει πολύ. Πάρα πολύ πονάει. Πολύ. Και... έτσι. Και υπάρχει βέβαια μια λογική, και θα σας το πω πάλι από την εμπειρία. Η ξυλοκαίνη, έτσι, αν πάρεις 20 σε ξυλοκαίνη, τη ρίχνεις καλά όλη μέσα. Βάζεις πεολαβίδα. Περιμένεις 10 λεπτά. Δηλαδή πρέπει να έχει μπει στην προστατική ουρήθρα η ξυλοκαίνη. Μετά... κάνει και μια μάλαξη στην ουρήθρα, ναι, μέχρι ακριβώς. Μετά ακριβώς. Πονάει πολύ λιγότερο. Αλλά πόσοι το κάνουν πάλι αυτό? Γιατί ξαναλέω, όταν κάνεις 30 κιστοσκοπήσεις την ημέρα, εμείς είχαμε έναν συνάδελφο, έτσι, που έβαζε ξυλοκαίνη στην άκρη του κιστοσκοπίου, έτσι, στην άκρη και ξεκινάγε. Έτσι. Άρα το ρεαλιστικό, βέβαια, η πραγματικότητα είναι το αντίστοιχο των κολονοσκοπήσεων χωρίς μέθη, έτσι. Το αντίστοιχο. Και οι πιθανότητες να έχουμε άντρα, να μην έχουμε να μην έχουμε CR, χωρίς νάρκωση, πακτωμένο λίθο, πικτέιλ κλειστού άκρου και όλα αυτά, φυσικά ελαττώνουν τις πιθανότητες να έχουμε μια επιτυχή κατάληξη. Πιστεύω ότι μετά από μερικά χρόνια, όπως τώρα λέμε ότι ας πούμε το CRM έχει μπει μέσα στην κανονικότητα, χρησιμοποιούμε ανοιχτού άκρου πικτέιλ περισσότερο, μετά από μια πενταετία θα μιλάμε για κιστοσκοπήσεις και θα μιλάμε για εύκαμπτες, έτσι, και για μέθη. Ναι, ναι. Αλλά είναι λίγο δύστοχο τουλάχιστον στο κρατικό σύστημα σε εμάς, ας πούμε, που γίνονται τόσες πολλές. Δεν ξέρω, κύριε Χατζηχρήστο, εσείς τι κάνετε εδώ πέρα? Μία λύση εγώ που βλέπω είναι τα εύκαμπτα κιστοσκόπια μιας κρίσης που ήδη εμφανίστηκε. Ναι. Και προσβλέπω να τα δοκιμάσω. Δεν είναι πάντα όμως εφικτό. Δεν έχει διαφορά το μία σχέση με το πολλαπλών χρήσεων. Δεν είναι πάντα εφικτό να κάνεις τον καθυτηριασμό. Δεν είναι τόσο. Θέλει μια εκπαίδευση διαφορετική. Δεν είναι πάντα εφικτό. Δεν είναι τόσο έτσι λειτουργικό όσο ακούγεται. Διαγνωστικά ναι, αλλά το να μπαίνεις σε θεραπευτικά κομμάτια για να βάζεις πικτέιλ. Να. Εμείς έχουμε μία μέρα την Πέμπτη και δυστυχώς λόγω της πίεσης μπορούν να μπουν και 15-17 πικτέιλ. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές. Δύο. Τηρείται πάντα, όταν ας πούμε μία εταιρεία μιλάει για 9 μήνες, για 6 μήνες που κρατιέται το πικτέιλ, τηρείται πάντα από την εμπειρία σας το χρόνο αυτόν? Έχει να κάνει με το αν είναι stone former ή όχι ο ασθενής. Υπάρχουν ασθενείς που σε μια εβδομάδα μέσα βγάζει το πικτέιλ και είναι γεμάτο πέτρα, έτσι, γεμάτο, όχι πέτρα, αυτές το biofilm με τις τέτοιες επάνω, και υπάρχουν άλλοι που το βγάζει το χρόνο επάνω και το βλέπεις είναι κανονικό. Στο υλικό, Βαγγέλη. Και στο υλικό, το τι αγοράζεις, το τι στέντ αγοράζεις. Από πικτέιλς που δεινοπάθησαν. Ναι. Μας τα έφεραν από τη Είναι δίπε, σχετικό λοιπόν αυτό. Σχετικό. Ναι, είναι ανάλογο και τον κατασκευαστή. Άλλος λέει 6 μήνες. Τελευταία ερώτηση, κάποιος άλλος συνάδελφος θα πείσω, ναι. Όταν βάζουμε πικτέιλ, για μια ουρτιγκοσκόπηση που θα γίνει στο μέλλον. Έχουμε μια πέτρα, δεν είναι ο ασθενής μας σκεπτικός, την έχουμε βρει, okay. Την έχει κάνα μήνα, ξέρω εγώ. Νομίζω συμφωνείτε ότι βάζουμε πικτέιλ πριν και για λόγους τεχνικούς. Τέλος, αλλά ναι, και για λόγους λίμωξης, έτσι δεν είναι? Μετά από πόσο καιρό είναι καλό να μείνει το πικτέιλ και μετά να προβούμε σε ουρτιγκοσκόπηση? Θεωρητικά μπορείς και εγώ τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα βλέπω ότι έχει κάνει τη διαστολή του. Δεν χρειάζεται. Ουσιαστικά είναι περισσότερο που μένει σε εμάς, γιατί μπαίνει στη λίστα, μας διευκολύνει, δηλαδή λόγω λίστας μετά. Αλλά πιστεύω ότι μια εβδομάδα. Υπάρχει θεωρία ότι δεν είναι καν το πικτέιλ. Έχει βγάλει μια εταιρεία τώρα ένα πικτέιλ με ένα κορδονάκι που έχει μόνο το πάνω κομμάτι της λούπας. Και λέει ότι το κορδονάκι μόνο που έχει μέσα στον ουρτήρα κάνει παράλυση των ινών του ουρτήρα. Αλλά είναι μια κουβέντα διαφορετική αυτή. Μια εβδομάδα τουλάχιστον φτάνει. Από τις 4 μέρες και μετά, θεωρητικά δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις ένα πολύ ωραίο και ευρύ ουρτήρα. Ωραία. Αυτό μας καλύπτει και για λόγους λίμωξης. Τώρα τη λίμωξη δεν νομίζω ότι το καλύπτει. Δεν σε καλύπτει το πικτέιλ. Αν έχει απόφραξη και είναι τέτοιο, δεν κάνει το κορδονάκι τίποτα. Πρέπει να βάλεις πικτέιλ κανονικό. Όχι, για το πικτέιλ το κανονικό λέω. Η μια εβδομάδα μας καλύπτει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές.